καλησπέρα σας. Είστε στον Αλφα, είναι τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε τους καλεσμένους της απόψινης μας εκπομπής. Σε λίγο κοντά μας η Αγγελική Λιάδη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια απαντά σε όλους όσοι τη σχολιάζουν αρνητικά για την εμφάνισή της, περιγράφει το πώς είναι να μεγαλώνει μόνη της δύο παιδιά, αποκαλύπτει το άγνωστο παρασκήνιο από τη φιλία της με τον Γιάννη Ζουγανέλη και διηγείται τις δυσκολίες που έζησε το περασμένο καλοκαίρι όταν για ένα μήνα έβγαινε συνεχώς θετική στον κορονοϊό, μένοντας μόνη κλεισμένη στο σπίτι μακριά από τα παιδιά της. Σε λίγο στην καρέκλα του καλεσμένου κάθεται ο Κώστας Τσουρός. Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος εξηγεί πως βρέθηκε υποφιλόλογος να κάνει το πρώτο του εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και πως από παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων της κρατικής τηλεόρασης βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού. Ζητά δημόσια συγγνώμη για πρώτη φορά από τον Αντώνη Ρέμο, εξηγώντας το γιατί, παραδέχεται πως η σχέση του με τον πατέρα του τον οδήγησε σε κρίση πανικού, ενώ αποκαλύπτει πως σε σχέσεις του έχει υπάρξει τόσο άπιστος όσο και απατημένος. Αγγελική Ηλιάδη, μια εντυπωσιακή και ταλαντούχα γυναίκα. Μια γλυκιά μαμά που δεν χάνει ευκαιρία να κακομαθαίνει τα δύο της αντράκια, κάνοντάς τους όλα τα χατήρια. Η Αγγελική από μικρή ηλικία έμαθε να αγαπά το λαϊκό τραγούδι, έχοντας ως δασκάλα την τραγουδίστρια γιαγιά της, τη μοναδική Κέτι Γκρέι, με την οποία έκανε και το πρώτο της ντουέτο. Πονάνε τα λόγια σου, πονάνε. Ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά αμέσως μετά το σχολείο και η πρώτη της εμφάνιση ήταν το 1995 στο Ποσειδόνιο, στο πλευρό του Άγγελου και του Στέλιου Διονυσίου. Τρία χρόνια αργότερα θα συμμετάσχει στην ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με πρωταγωνιστή το Γιάννη Ζουγανέλη, όπου θα υποδηθεί μια νεαρή τραγουδίστρια, αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια. Μου είπε ο κύριος Παναγιώτης, οι φίλοι μου με φωνάζουν Πάνο. Μου είπε ο κύριος Πάνος πως όταν έχει πανσέλινο βγαίνουν στη λίμνη νύμφες και λούζονται στα νερά. Τη μοναξιά φοβάμαι, χωρίς εσένα δεν κοιμάμαι. Το 2003 κυκλοφόρησε το δίσκο με τίτλο «Τη μοναξιά φοβάμαι» που έγινε αμέσως ραδιοφωνική επιτυχία με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει την καριέρα της. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Δέσποινα Βανδύ, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Αντώνης Ρέμος, ο Σάκης Ρουβάς και πολλοί ακόμα. Με σταθερά ανωδικά βήματα, η Αγγελική απέκτησε τη δική της δισκογραφία με αρκετά τραγούδια να γίνονται επιτυχίες, κατακτώντας τη δική της θέση στην καρδιά του κόσμου. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια έχει κλείσει όμως και στο χορό, κάτι που απέδειξε μέσα από τη συμμετοχή της στο Dancing with the Stars. Παράλληλα, η Αγγελική Λιάδη συμμετείχε στον τελικό της Eurovision του 2013 με το τραγούδι «Χίλιες και μία νύχτες», το οποίο είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, κάνοντάς την να δηλώσει περήφανη που το ερμήνευσε, βάζοντας έτσι ένα τέλος στα σχόλια. Το τελευταίο διάστημα η Αγγελική είδε για ακόμα μία φορά τον εαυτό της να γίνεται στόχος μέσα από δημοσιεύματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το πρόβλημα υγείας που πέρασε, το οποίο κάποιοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν και να βλάψουν την επαγγελματική της υπόσταση, διαδίδοντας ψεύδικες ανακρίβειες όπως έχει δηλώσει, μέχρι τον καταιγισμό αρνητικών σχολείων στα social media για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της. Ωστόσο, η ίδια δεν δίστασε να απαντήσει στους followers της με το ανάλογο ύφος που εκείνοι της απευθύνθηκαν, υπερασπίζοντας για ακόμα μία φορά τον εαυτό της και τις επιλογές της. Καλώς στο κορίτσι μου το όμορφο. Καλώς σε βρήκα και πόσο χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε. Και εγώ χαίρομαι, Αγγελική μου. Χαίρομαι γιατί είσαι από τα πρόσωπα που από την αρχή που μπήκα σε αυτό το χώρο έχεις την ίδια γλυκιά στάση, συμπεριφορά και παρακολουθώ τη ζωή σου με τεράστιο ενδιαφέρον. Και τώρα που έβλεπα και το βίντεο, έμαθα και πράγματα που δεν τα γνώριζα. Δεν ήξερα τι ξεκινήσει. Καλετήριο βίντεο ήταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν υπέροχα τότε. Μια υπέροχη εμπειρία. Καταρχάς, να πούμε το βίντεο σου το έχει κάνει η Δήμητρα Μοκοπέτρου. Ήταν υπέροχο. Και μας θύμισε κιόλας και πολλά πράγματα που έχεις κάνει. Όχι ότι τα έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι ξέρεις από αυτά τα βίντεο που το βλέπεις. Αχ, και αυτό, ναι, π.χ. Eurovision. Αλλά θέλω λίγο να μου πεις πώς ξεκίνησες και πειραματίστηκες και με τον κινηματογράφο. Αυτό εγώ δεν το γνώριζα. Κοίταξε, τότε εκείνα τα χρόνια. Και τώρα ακόμα φυσικά, είμαστε πολύ φίλοι με τον Γιάννη του Ζουγανέλη και τότε ήταν ο πρωταγωνιστής στην ταινία. Εσύ έχεις ξεκινήσει την περίοδο εκείνη να ασχολείσαι με το τραγούδι ή καμία σχέση? Εγώ είχα μόλις ξεκινήσει. Έκανα πολύ δειλά τα πρώτα μου βήματα.
Και ο Γιάννης τότε μου πρότεινε να τραγουδήσω το τραγούδι της ταινίας και να παίξω και έτσι ένα πολύ μικρό, να πω 2-3 ατάκες. Όπως είδαμε, αυτό ήταν όλο, δεν είχε κάτι άλλο. Αλλά σαν εμπειρία ήταν υπέροχο. Αγγελική, πες μου λίγο για την γνωριμία σας με τον Γιάννη Ζουγανέλη, γιατί δεδομένου του ότι τότε ήσουν και στα ξεκινήματα της καριέρας σου, πώς προέκυψε και είχατε, ας πούμε, φιλική σχέση με τον Γιάννη Ζουγανέλη? Το Γιάννη τον γνώρισα μέσω ενός κοινού φίλου μας μουσικού. Άρχισαμε να κάνουμε παρέα και προέκυψε η ταινία και μου έκανε την πρόταση να παίξω, ξέρεις, αυτό το μικρό ρόλο και να τραγουδήσω και το τραγούδι. Και πραγματικά τον ευχαριστώ, γιατί ήταν η μοναδική εμπειρία και, ξέρεις, σε εκείνη την ηλικία ήταν όλα τόσο έντονα και τόσο καινούρια για μένα και ήταν πραγματικά υπέροχα. Βλέποντας τώρα όλο αυτό το βίντεο, φωτογραφίες, πλάνα από το παρελθόν, πώς αισθάνεσαι? Μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, θα το ξαναπώ, γιατί μου θύμισε και εμένα, παρόλο που είναι πράγματα τα οποία τα έχω κάνει, πολλές φορές με το πέρασμα του χρόνου τα ξεχνάμε. Πολύ ωραίες στιγμές και τότε. Έχεις με κάνει μεγάλες συνεργασίες πάντως, έτσι. Ναι. Έχεις συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα. Δόξα τω Θεώ, με υπέροχους συνεργάτες. Έχω περάσει καταπληκτικά. Τους εκτιμώ και τους αγαπώ όλους. Και πιστεύω ότι πρώτα ο Θεός, αφού περάσουμε από αυτή τη δοκιμασία, θα κάνω και πολλές ακόμα. Ξέρω ότι είσαι και με την Panic πάλι. Ναι, ναι. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο? Είμαι έχουμε πάλι να ανακοινώσουμε κάτι. Ετοιμάζουμε καινούριο τραγούδι με τον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Αρσενάκο. Είναι μια υπέροχη μπαλάντα, την οποία την έχω ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο με τους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Σπύρο το Μεταξά, που έχει γράψει τη μουσική, τον Γρηγόρη τον Βαξεβανέλη και τον Χρήστο τον Τζιόνι, που έχουν γράψει τους στίχους. Ο τίτλος είναι «Έναν Αύγουστο» και θέλουμε να τη βγάλουμε τώρα. Κοίταξε, εγώ έχω αδυναμία στις μπαλάντες, μ' αρέσουν οι μπαλάντες, είναι μια ευαισθησία που έχω. Θέλουμε να τη βγάλουμε τώρα, που δεν είναι καλοκαίρι, αλλά έτσι. Μπας και έρθει το καλοκαίρι λιγάκι, ναι. Έστω και μέσα από τη μουσική. Ναι. Πώς βιώνεις τώρα όλη αυτή την ιστορία? Δύσκολα, όπως όλοι. Κλείνουμε ένα χρόνο, έτσι. Κλείνουμε ένα χρόνο. Ναι. Και είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα έχει περάσει ο καιρός. Πόσους μήνες, πόσες μέρες, πόσα λεπτά έχουμε περάσει όλοι μας μέσα στο σπίτι. Ο περισσότερος κόσμος χωρίς να εργάζεται, αντιμετωπίζοντας πολλά, πολλά προβλήματα. Εγώ προσωπικά πέρασα από διάφορα στάδια ψυχολογικά. Από το να μου λείπει πάρα πολύ η δουλειά μου, από το να πλήττω υπερβολικά, από το να πιέζομαι στο σπίτι. Γιατί όταν είσαι μόνο στο σπίτι με τα παιδιά. Εσείς και δύο παιδιά, τα οποία είναι και δύσκολο να συναντηθούν ηλικιακά. Ναι, καλά. Ο μεγάλος πια είναι ανεξάρτητος, είναι 15. Δεν με κουράζει καθόλου, αλίμονο. Είναι αυτόνομος πια. Ο μικρούλης μου είναι 6, είναι η παρέα μου στο σπίτι, είναι το παιχνίδι μου, είναι όλα αυτά τα όμορφα που τα ζούμε ακόμα. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι τόσο περιορισμένος, δεν νιώθεις καλά νομίζω εκ των ότι, πραγμάτων. Νομίζω ότι και ο Μπάμπης που είναι τώρα σε αυτή την τρίφη ηλικία των 15, η συγκεκριμένη γενιά νομίζω ότι είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο ακριβώς, από τα παιδιά, γιατί ακριβώς είναι και σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους. Τα παιδιά έχουν στερηθεί τα πάντα, τον αθλητισμό, την άσκηση, το σχολείο. Τα δημοτικά ανοίξανε για ένα διάστημα, okay. Τα μεγαλύτερα παιδιά όμως έχουν να πάνε στο σχολείο πάρα πολλούς μήνες, δηλαδή είναι σαν να τα σπρώχνουμε στην απομόνωση. Και επίσης η έλλειψη του αθλητισμού είναι για μένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Με τι ασχολείται ο Μπάμπης? Ο Μπάμπης μου παίζει ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Και είναι τώρα ένας χρόνος που κάθονται τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ άσχημο. Τι τον προβληματίζει, σου λέει, τις σκέψεις του? Γιατί είναι και τώρα στην εφηβεία, ξέρεις, τα αγόρια, δεν ξέρω. Ναι. Είναι στη διαχείριση, θέλουν έναν τρόπο, ε. Είναι λίγο. Τα αγόρια αργούν να μεγαλώσουν. Εμένα μου αρέσει αυτό, αν με ρωτάς, σαν μαμά. Γιατί αυτό σημαίνει για μένα ότι θα τα έχω κοντά μου περισσότερο. Αλλά από όποια πλευρά και να το δούμε, από κοιτάζοντας το μέλλον των παιδιών μας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, τα πάντα, βλέπεις ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή είναι αλλού εντελώς. Έχουν χάσει την πορεία τους. Υπάρχει μια τεράστια παύση και δεν ξέρω πότε
θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Τι όνειρα έχει για το μέλλον ο Μπάμπης, με τι θέλει να ασχοληθεί? Με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο, επαγγελματικά. Ε. Ναι. Κοίτα, επειδή ξέρω ότι υπάρχει μια ποδοσφαιρική, ας πούμε, εμπειρία στην ναι. οικογένεια. Ναι, και ο αδερφός μου επίσης έπαιζε ποδόσφαιρο. Έχει αναγνωριστεί το ταλέντο. Είναι πάρα πολύ καλός. Δεν το λέω επειδή η μαμά του, αλλά είναι καλός. Βέβαια, το ποδόσφαιρο, να ξέρεις ότι είναι ένα άθλημα, όπως και όλα τα αθλήματα, πρέπει συνεχώς να δουλεύεις, συνεχώς. Και τις τεχνικές, και με το σώμα σου, και με τις αντοχές σου. Τώρα, εφόσον υπάρχει, τα παιδιά κάθονται τόσο καιρό, είναι ένα τεράστιο μείον αυτό. Με το μικρό τα πράγματα ακόμα είναι λίγο πιο εύκολα, έτσι. Καλέ, ναι, πρώτη δημοτικού πάμε. Μεταξύ τους έχουν έτσι κάποιο κοινό σημείο επαφής, γιατί είναι, το χάσμα είναι 10 χρόνια, πόσο είναι? Ναι. Είναι τώρα αυτό το σλότ που λέω εγώ, εντάξει, που δεν συναντιέσαι με τον άλλον, άλλο να είναι ο άλλος 20 και άλλος ναι. 30 και άλλο κοίτα, τώρα. Όταν θα μεγαλώσουν θα είναι πολύ όμορφα μαζί. Τώρα υπάρχει αυτή η διαφορά, άλλα ενδιαφέροντα, άλλες ασχολίες. Εντάξει, συναντιούνται μερικές φορές στο σπίτι, ψιλοπαίζουν και τέτοια. Αλλά... Σε βλέπω πάντως ο μικρός είναι δραστηριός, γιατί κάνετε και διάφορα έτσι ωραία βιντεάκια και για το TikTok και για το Instagram. Είναι νούμερο. Ο μικρός μου είναι θέατρο μεγάλο. Μεγάλο θέατρο και του αρέσει και το θέλει. Και μαμά, τράβηξέ με και να χορέψω. Του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Πώς αντέδρασαν και οι δυο σου γη όταν συνειδητοποίησαν τη δουλειά που κάνει η μαμά? Όταν άρχισαν να σε βλέπουν, να σε ακούνε, όταν είσαι στην τηλεόραση. Κοίταξε, ο μπάμπης μου όταν ήταν μικρότερος, μάθανε τα τραγούδια μου, τα ήξερα όλα απ' έξω. Τώρα δεν ασχολείται καθόλου. Και ο Βασίλης μου επίσης καθόλου. Κάτι άλλο που παρατηρούσα στο βίντεο και το είχα τελείως βγάλει από το μυαλό μου είναι ότι είχε συμμετοχή να μας Eurovision. Στην Eurovision, ναι. Ναι. Αυτό το είχα τελείως. Κοίτα, άμα σου πω, το είχα ξεχάσει κι εγώ, ναι. Όμορφη εμπειρία και αυτή, με τους διοργανωτές της Eurovision, με τα fan club της Eurovision, πολύ έντονη εμπειρία. Είσαι και πρόσωπο Eurovision, θυμάμαι, τότε κάναμε και την πρωινή εκπομπή, μου το έλεγε και ο Θέμης. Τα δικά μου τα ακούσματα δεν ταιριάζανε τελικά πάρα πολύ. Γιατί καλέ, οι άλλες οι χώρες που κατεβαίνουν με λίγο έτσι πιο oriental τραγούδια, δεν ξέρω, εμείς πάντως συνήθως στέλνουμε τραγούδια τα οποία έχουν άλλο άκουσμα, πιο μοντέρνο, ξένο άκουσμα, όχι τόσο ελληνικό. Εγώ είχα επιλέξει τότε, μαζί με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο που είχε γράψει το υπέροχο αυτό τραγούδι, να πάμε με αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν πότε το είναι, το 2013. Να. Με το τραγούδι «Χίλιες και μία νύχτες». Είχατε προκληθεί αντιδράσεις, είχες στεναχωρέσει αυτό? Όχι, καθόλου. Πιστεύω ότι οι δημιουργοί του τραγουδιού είχαν περισσότερο ενοχληθεί. Εμένα ήταν μια συνειδητή επιλογή να πάω με αυτό το κομμάτι και πάντα ό,τι απόφαση παίρνω τη στηρίζω στη ζωή μου, δεν αλλάζω στην πορεία γνώμη, οπότε δεν είχα ενοχληθεί πραγματικά καθόλου. Θυμάμαι όμως ότι ναι, οι δημιουργοί ναι, είχαν ενοχληθεί και είχαν μιλήσει και δημόσια τότε. Να σε ρωτήσω κάτι, είπες τώρα ότι τις επιλογές μου τις στηρίζω ακόμα και αν είναι λάθος. Δεν προσπαθείς να τις διορθώσεις στην πορεία? Λάθος τι σημαίνει? Δεν ξέρω, θέλω να μου. Κοίταξε. Στηρίζω τις επιλογές μου μέχρι τέλους. Ναι. Το πού θα καταλήξει μία απόφαση που παίρνουμε στη ζωή μας, δεν το ξέρουμε, ποτέ δεν το ξέρουμε και δεν γίνεται να το γνωρίζουμε. Αλλά στηρίζω πάντα αυτό που επιλέγω να κάνω και αυτό που αποφασίζω. Γυρνώντας πίσω και κάνοντας απολογισμό της ζωής σου, έχεις μετανιώσει για πολλά ή όχι? Έχω μετανιώσει για. Ίσως για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να είχα χειριστεί πράγματα, καταστάσεις, σχέσεις μου με ανθρώπους. Γιατί ξέρεις και σε κάθε ηλικία ο χαρακτήρας μας είναι διαφορετικός, η συμπεριφορά μας και αντιδρούμε διαφορετικά. Ναι, έχω μετανιώσει για τέτοια πράγματα. Όχι για όμως μεγάλες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου. Σε βλέπω και λαμπυρίζουν τα μάτια σου. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, ότι στα κομβικά σημεία της ζωής σου, με τις επιλογές σου, είσαι ευχαριστημένη. Ξέρω επίσης ότι και λόγω... Εκ του αποτελέσματος κρίνονται βέβαια αυτά, έτσι όλα. Ξέρω επίσης ότι και από τις επιλογές σου, αυτή τη στιγμή είσαι μόνη σου με τα δυο σου τα αγόρια και θέλω να μου πεις αυτό πόσο δύσκολο είναι για σένα και εάν έχεις ξεγράψει από τις σκέψεις σου το ενδεχόμενο, την πιθανότητα κάποια στιγμή να βρεις έναν σύντροφο με τον οποίο να θέλεις να επισημοποιήσεις πάλι τη σχέση σας. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι καμία μητέρα δεν μεγαλώνει εύκολα 1, 2, 3 παιδιά μόνη. Είναι όμως κάτι το οποίο το κάνουμε οι γυναίκες, γιατί είμαστε φτιαγμένες έτσι.
Καταρχάς λατρεύω τις γυναίκες. Το λέω πάντα αυτό. Θεωρώ ότι η γυναίκα μπορεί να κάνει 1000 πράγματα ταυτόχρονα. Δεν λέω ότι τα κάνω όλα μόνη μου, γιατί έχω τη μανούλα μου που με βοηθάει έτσι με τα παιδιά να είναι καλά. Την αγαπώ πολύ και τον μπαμπάκα μου. Αλλά είναι και θέμα συνήθειας. Δηλαδή, εγώ πλέον έχω συνηθίσει να είμαι μόνη και μ' αρέσει. Μια γυναίκα που έχει συνηθίσει να είναι μόνη και τη αρέσει. Δύσκολα το αλλάζει αυτό. Ναι. Εκεί πέφτει σε μια παγίδα, μπορώ να σου πω, ναι. Μ' αρέσει που είμαι μόνη, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει το μέλλον. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις. Και πολλές φορές που έχω υπάρξει απόλυτη στη ζωή μου, είπα ότι δεν θα ξαναπώ τίποτα. Στα προσωπικά σου? Γενικά. Ας πούμε, πες μου ένα ποτέ που σε διέψευσε. Ένα ποτέ σου που σε διέψευσε. Κυρίως στις προσωπικές σχέσεις μου έχω πει πολλές φορές ποτέ και μετά... Σε διαψεύδει η ίδια η ζωή. Ναι, ακριβώς. Αγγελική μου, διακόπτουμε για να δούμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο την κουβέντα μας. Ανέφερες μόλις τώρα ότι αγαπάς τις γυναίκες. Πολύ. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το ακούσω από μία γυναίκα. Νιώθεις ότι τις αγαπάνε και οι γυναίκες? Νιώθω ότι με αγαπάνε οι γυναίκες, ναι. Παίρνω πάρα πολύ αγάπη από τις γυναίκες και έχω πολύ έντονη επικοινωνία με τις γυναίκες, τους λογαριασμούς μου. Εδώ ήθελα λοιπόν να σε πάω και να σταθούμε, γιατί διάβαζα τις προάλλες τις ωραιότατες και αποστομωτικές απαντήσεις σου ως προς σε followers, οι οποίες μάλλον ήταν γυναίκες οι περισσότερες, έσπευσαν να σχολιάσουν κάποιες φωτογραφίες σου. Ναι, μα τι και να κάνω να μην απαντήσω, δηλαδή, κοίταξε, και εμείς είμαστε άνθρωποι που... Αυτοί μου λένε, οι συνεργάτες μου είναι μια τέτοια... Εδώ, αγαπημένος μου ο γιατρός, ναι, ο Dr. Alban, ο οποίος, για να σου πω και τι κάναμε ακριβώς, κάναμε μια θεραπεία στα μάτια για τους μαύρους κύκλους, καμία επέμβαση χειρουργική, το οποίο μετά είχε ένα πρίξιμο. Εντάξει, την έβγαλα τη φωτογραφία, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα, η κάθε κυρία από κάτω έβγαλε τα δικά της συμπεράσματα. Βέβαια, αυτό το σχόλιο που βλέπουμε που σου λέει, γλυκιά μου, είσαι μια νέα γυναίκα κουκλά, δεν χρειάζεται τόσο παρέμβαση, γνώμη μου κτλ. Ήταν γλυκό. Δεν μιλάμε. Υπήρχαν και άλλα που ήταν λίγο πιο επιθετικά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια παράκρουση, σε μια τρέλα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Εγώ πραγματικά, εμένα με ανησυχεί το γεγονός αυτό, γιατί πέρα από τώρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι ο κόσμος από το τίποτα και από το πουθενά σου κάνει μια επίθεση ξαφνικά. Δεν σε γνωρίζω, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, σε συμπαθώ, δεν σε συμπαθώ, δεν έχει σημασία. Ξαφνικά αρχίζω και σου επιτίθομαι, χωρίς κανένα λόγο, και σε βρίζω. Το αποδίδεις κάπου? Το αποδίδω, δεν ξέρω, πιστεύω ότι έχει ψυχολογικά ο κόσμος. Κι εγώ έχω ψυχολογικά. Όλοι μας έχουμε. Το θέμα είναι πώς τα εκφράζουμε, μάλλον. Ναι, δεν είναι τρόπος έκφρασης αυτός, το να ξεσπάμε σε έναν άλλον άνθρωπο. Δείχνει για μένα έναν χαρακτήρα ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν είναι... Την ώρα που τα διαβάζεις αυτά τα μηνύματα, σε συναχωρούν, σε θυμώνουν? Όχι, όχι, κοίταξε, στεναχωριέμαι για αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά, γιατί δεν είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο λογαριασμό σου να σου γράψει ένα σχόλιο, να μιλάει τόσο άσχημα. Για μένα δείχνει το ποιόν του κάθε ανθρώπου η συμπεριφορά αυτή, αν μη τι άλλο. Και καταλαβαίνω ότι κάτι του συμβαίνει. Και εσύ γιατί θέλεις να απαντήσεις και απλά δεν τα σβήνεις ή δεν τα μπλοκάρεις? Κοίταξε, μπλοκάρω λογαριασμούς οι οποίοι βρίζουν άσχημα. Μπλοκάρω αυτούς που σχολιάζουν άσχημα κάτω από φωτογραφίες που μπορεί να είμαι με το παιδί μου. Δεν μπορώ να ανεχτώ τέτοιους ανθρώπους στο λογαριασμό μου να τους κάνω τι. Μπορούν να γράψουν τα πάντα. Τι βρίζουν σε μια φωτογραφία που είσαι με το παιδί σου από κάτω, για ποιο λόγο? Τι να σου πω, Ελεονόρα. Για ποιο λόγο, ας πούμε, εις βγάλει τη φωτογραφία αυτή με το παιδί σου? Ο κόσμος, σου είπα, πιστεύω και λυπάμαι ότι ίσως είναι και αυτή η κατάσταση που έχει οξύνει τα συναισθήματα όλων μας. Δεν βγάζω εμένα απ' έξω, αλλά έχω τον τρόπο να διαχειριστώ και τα νεύρα μου
και το άγχος μου. Πώς τα διαχειρίζεσαι τα νεύρα σου, τι κάνεις? Πώς τα διαχειρίζομαι? Όταν η Αγγελική, ας πούμε, έχει νεύρα, τα παιδιά εξαφανίζονται, δεν μιλάει άνθρωπος? Όχι, καλέ. Τα παιδιά καταρχάς με γράφουν, να σου το πω αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο. Τους έχω τόσο πολύ αδυναμία που νομίζω πια με κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά είναι πολύ καλά παιδιά. Όταν έχω νεύρα, απλά θα εκνευριστώ για λίγα λεπτά και μετά θα ηρεμήσω, γιατί έχω τον τρόπο μέσα μου να βάζω το κάθε πράγμα στη θέση τι του. Τι είναι αυτό που σε βγάζει από τα ρούχα σου? Με βγάζει από τα ρούχα μου το ψέμα, με βγάζει από τα ρούχα μου η αγένεια και η άσχημη συμπεριφορά των ανθρώπων. Είναι τα χειρότερα για μένα. Δηλαδή, ειδικά αυτή την περίοδο που περνάμε και τραβάμε όλο αυτό το λούκι όλοι μας, που περιοριζόμαστε, που πιεζόμαστε για να προστατέψουμε ο ένας τον άλλον, για να είμαστε όλοι υγιείς, για να μην πεθαίνει κόσμος. Εμείς κάνουμε επίθεση ο ένας τον άλλον. Σου είχε λείψει πάντως η δουλειά σου, το είπες και στην αρχή της εκπομπής. Μου είχε λείψει απίστευτα. Προσπαθώ όμως και να μην πέσω ψυχολογικά και να κάνω άλλα πράγματα εξίσου δημιουργικά και να συνεχίσω να ασχολούμαι με τη δουλειά μου. Βγάζεις ρούχα? Ναι. Ναι. Και αυτό επίσης είναι κάτι που το σκεφτόμασταν με την φίλη μου πάρα πολλούς μήνες και επιτέλους το κάναμε πραγματικότητα. Θα βγάλεις σειρά ρούχων με το δικό σου όνομα, θα τα ονομάσετε κάπως σαν... Όχι, όχι. Ένα μπραντ. Ναι, ναι. Έχουν κυκλοφορήσει, brand. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό? Όχι. Γιατί κάπου το διάβασα και τώρα μου ήρθε. Τώρα στη φάση που έχουμε παραλάβει τα υφάσματα και τώρα ξεκινάμε. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί τα κάνουμε όλα μόνες μας. Εγώ και η Νάταλη, η αγαπημένη μου. Τα πατρώνω τα πάντα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Προσπαθώ κι εγώ να βρω τρόπους να μην βαριέμαι. Mm-hmm. Γιατί τόση απραξία. Αυτό σου δημιουργήθηκε τώρα μέσα στο πλαίσιο της καραντίνας. Ναι. Και ήταν ένας τρόπος για να εκτονώσεις τη δημιουργικότητά σου, ή γιατί ήθελες να έχεις και έναν οικονομικό, ας πούμε, πόρο παραπάνω? Και για τους, δύο λόγους. Αλλά γενικά, κάνοντας αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια που είναι τόσο έντονη, που πραγματικά είναι σαν να ζούμε με τα συναισθήματα εμείς τραγουδιστές, δεν μπορούσα να κάθομαι άλλο. Δηλαδή, ένιωθα εντελώς άχρηστη. Άπραγη. Ναι. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα αυτό. Γι' αυτό και κατανοώ όλο τον κόσμο. Και πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι, έχει να κάνει εξίσου και με το οικονομικό κομμάτι, έτσι. Και αυτό προκαλεί τεράστια ένταση, βέβαια, έτσι, στον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, δεν δικαιολογούνται κάποιες συμπεριφορές και κάποιες... Μιας και αναφερόμαστε στα σχόλια που δέχεσαι κατά καιρούς στα social media, που τελευταία είναι. Αλλά δεν είμαι κάνουμε... μόνο εγώ, συγγνώμη, αλλά σε διακόπτω. Αλλά όλος ο κόσμος, τι εννοείς? Εννοείται. Όπου βρούνε, βαράνε. Οπουδήποτε. Μα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ως προνόμιο στα social media για τον οποιοδήποτε, που μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να εκφράσει αυτό που θέλει με ποιον τρόπο. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται με κάποιο τρόπο αυτό. Ότι... Όχι, γιατί? Να σου πω κάτι. Ένας ειδικός, θα σου πω γιατί. Ένας ειδικός μου είχε πει κάτι πάρα πολύ όμορφο και από εκείνη την ημέρα νομίζω ότι το έχω δει και εγώ διαφορετικά και ίσως έχω σταματήσει να απαντάω κιόλας. Είσαι ο καθρέφτης τους. Λειτουργείς ως καθρέφτης. Όταν δεν σε ξέρει ο άλλος και μπαίνει μέσα σε ένα προφίλ και βγάζει τον οχετό του, είσαι ο καθρέφτης του. Δεν μπορεί να σου προσάψει κάτι από τη στιγμή που δεν σε ξέρει. Ναι. Που έχει κάτι προσωπικό, έτσι ώστε να το πάρει και ξέρω εσύ προσωπικά. Ξέρω τι απαντάς κι εσύ. Κάποτε απαντούσα πάρα πολύ, γιατί είχα και χρόνο. Ξέρω. Τώρα δεν θα χαλάσω εγώ το χρόνο από το παιδί μου και από τον άντρα μου για να με πάνω από το κινητό και να απαντάω τώρα στο. Και εγώ δεν έχω πολύ χρόνο, πίστεψέ με, αλλά κάποιες φορές δεν μπορώ να κρατηθώ. Επειδή τα τελευταία σχόλια είχαν να κάνουν και με παρεμβάσεις και όλα τα λοιπά, mm-hmm. και αισθητικά, επειδή είσαι και γυναίκα, έτσι, mm-hmm. αυτό πώς το διαχειρίζεσαι το κομμάτι? Δηλαδή, εγώ σήμερα το πρωί κοιταζόμουν στον καθρέφτη και έλεγα: Παναγία μου, έχω κόψει εδώ, μου έχει πέσει αυτό, ναι. Η μύτη μου παχαίνει. Δεν ξέρω. Κοίταξε, είμαι 43, τα έχω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Είμαι μέσα μου πάρα πολύ γεμάτη, πολύ ευτυχισμένη σαν άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, και το εύχομαι το ίδιο για όλο τον κόσμο. Μεγαλώνω όμορφα, ευτυχισμένα με τα δύο μου παιδιά. Οποιαδήποτε στιγμή δεν μου αρέσει κάτι, ναι, θα το διορθώσω. Όχι, τι μπορεί να μη σ' αρέσει, τώρα γυναικεία κουβέντα, γιατί εγώ όταν σε είδα μέσα, μαρτυράς μου και ο συνεργάτης μας, όταν σε είδα μέσα, τον μπήκα μέσα, ήταν το μόνο και λέω, καλά, αυτή είναι κούκλα. Τι μπορεί να μου αρέσει? Πολλά μπορεί να μου αρέσουν. Μπορεί να μην μου αρέσουν οι ρητίδες, παράδειγμα, οι έντονες. Δεν έχω ακόμα. Ευχαριστώ.
Οτιδήποτε όμως κι αν στο μέλλον δεν μου αρέσει, θα το διορθώσω. Δεν μας αρέσει το σώμα μας, κάνουμε γυμναστική, το φτιάχνουμε. Όπως νιώθει ο καθένας, αυτό είναι φυσιολογικό. Τι μπορεί να μου αρέσει? Μπορεί να μου αρέσει τα μαλλιά μου, να τα αλλάξω. Δεν μου άρεσαν τα φρύδια μου, τα έκανα τατού. Δεν μου άρεσα που ήμουν. Ξέρω εγώ, όταν έχω κιλά, είμαι έτσι. Πολύ μάγουλο. Γιατί έχεις υπάρξει και με κιλά. Ναι, όταν έχω πάντως, λίγα έτσι, κιλά. Θυμάμαι από τότε που σε γνώρισα. Όταν έχω λίγα κιλά παραπάνω, πρίζεται όλο το πρόσωπό μου. Κάνω δίαιτα, τα χάνω. Γενικώς προσέχεις, τι τρως? Τρώω τα πάντα, αλλά τρώω με μέτρο. Τα πάντα όμως. Δεν κάνω έτσι τρελές διατροφές και να τρώω στεγνά κτλ. Τα πάντα. Τώρα τελευταία έχει ανοίξει και ένα άλλο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο. Είμαι σίγουρη θα το έχεις παρατηρήσει και θα το έχεις παρακολουθήσει, που έχει να κάνει και με τις καταγγελίες για παρενόχληση και όχι μόνο παρενόχληση, παντός είδους μάλλον παρενόχληση και κακοποίηση στον χώρο του θεάτρου. Ναι. Και όλοι λένε κάποια στιγμή ότι θα ανοίξει αυτός ο ασκός του αιώλου και για το τραγούδι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό να το κάνουμε τόσο συγκεκριμένο, δηλαδή για το χώρο του θεάτρου ή για το χώρο του τραγουδιού. Προσφάτως είχα τη συζήτηση αυτή, πριν λίγες μέρες με τη θεία μου, με την οποία συζητάγαμε το συγκεκριμένο θέμα, βλέποντας ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Και ανταλλάξαμε έτσι τις εμπειρίες που είχαμε. Εκείνη δούλευε τότε στο Μινιόν, στο κέντρο της Αθήνας, και εγώ μόλις είχα υπογράψει συμβόλαιο με την πρώτη μου δισκογραφική εταιρεία. Εκείνη δούλευε σε ένα πολυκατάστημα, εγώ μόλις είχα μπει σε μια δισκογραφική εταιρεία και είχα γνωρίσει τον τότε παραγωγό μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί σε συνέντευξη, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Απλά θέλω να έφερα παράδειγμα το συγγενικό μου πρόσωπο για να δεις ότι και σε συμβαίνει άλλους, σε όλους τους χώρους. Σε όλους τους χώρους. Βέβαια. Είναι πολύ λογικό, πολλές φορές, δυστυχώς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξουσία να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ένα κορίτσι νέο, το οποίο μπαίνει σε μια δουλειά και είναι σεμνό και είναι κρατημένο και θέλει να προχωρήσει. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Εσύ πώς είχες αντιδράσει? Εγώ είχα αντιδράσει πολύ ωραία. Δηλαδή, βλέποντας και διάφορες καταγγελίες και ιστορίες παρακολουθώντας τον τελευταίο καιρό, ένιωσα όμορφα και λυπήθηκα συγχρόνως για τις ιστορίες που άκουσα, γιατί εγώ τότε είχα απίστευτο θάρρος αλλά και θράσος και όχι μόνο επιτέθηκα σε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος προφασιζόμενος ότι θα πάμε σε ένα συνθέτη να ακούσουμε τραγούδια που είχαν γραφτεί για μένα, με πήγε και με κλείδωσε σε μια γκαρσονιέρα. Ο παραγωγός μου της δισκογραφικής μου εταιρείας, που μόλις τον είχα γνωρίσει, έπεσε πάνω μου, με έριξε σε ένα, δεν θυμάμαι, κρεβάτι, καναπέ κτλ. Και εγώ το μόνο που δεν έκανα ήταν, μπορεί και να του χαγδάρει όλη τη μούρη, έτσι. Δεν πέρασε ούτε λεπτό, άνοιξε την πόρτα και έφυγα. Η συνεργασία πώς συνεχίστηκε μετά όμως? Δεν συνεχίστηκε η συνεργασία, γιατί εγώ την επόμενη μέρα το πρωί, λυσασμένη ακόμα, μπήκα στα γραφεία της τότε εταιρείας μου, είχα και το συμβόλαιο στο χέρι, γιατί μόλις είχα υπογράψει. Και πήγα στον διευθυντή, ουρλιάζοντας, έσκισα το συμβόλαιο. Ο κύριος αυτός ήταν στο γραφείο του. Τα είπα σε όλους αυτά που συνέβησαν μέσα στην εταιρεία. Και πρέπει να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος βεβαίως έφυγε, απομακρύνθηκε, τον διώξανε και δεν ξαναδούλεψε ποτέ στο χώρο. Μπράβο όμως στην εταιρεία σου που έδιωξε τον παραγωγό. Και εγώ τότε πραγματικά εκτίμησα πάρα πολύ τη συμπεριφορά των ανθρώπων εκεί. Το ότι ένας άνθρωπος είναι αυτό που είναι δεν σημαίνει ότι είναι και οι υπόλοιποι έτσι. Όταν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και σωστή συμπεριφορά από τους υπόλοιπους συνεργάτες, τότε ο καθένας μπαίνει στη θέση του. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή το άκουσα πάρα πολλές φορές, γιατί τώρα, γιατί βγήκανε τώρα. Εγώ αντέδρασα τότε έτσι, αλλά η κάθε γυναίκα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, έχει διαφορετική δύναμη. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, ήμουν ένα κοριτσάκι που είχα απίστευτη αυτοπεποίθηση και σιγουριά και μπαίνοντας στο χώρο αυτό, το πρώτο πράγμα που είχα ορκιστεί ήταν ότι ποτέ δεν πρόκειται να κάνω υποχωρήσεις για να προχωρήσω. Οπότε το δευτερόλεπτο που συνέβη αυτό και είδα αυτή τη συμπεριφορά, εμένα με έπιασε λύσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να το δεχτώ.
το δέρμα μου δεν μπορούσε να δεχτεί αυτόν τον άνθρωπο και αυτή τη συμπεριφορά. Ένα άλλο κορίτσι. Με άλλο χαρακτήρα. Με άλλο χαρακτήρα. Με άλλα βιώματα. Με αδυναμία, με περισσότερη ευαισθησία. Είναι λογικό να αντιδράσει διαφορετικά. Και είναι λογικό να περάσει καιρός και να βρει πολύ αργότερα τη δύναμη να μιλήσει για την εμπειρία της. Το θέμα δεν είναι το πότε, το θέμα είναι να γίνει. Mm-hmm. Και έχει δίκιο και αυτή και η τοποθέτησή σου αρχική ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ότι αυτά δεν γίνονται μόνο στο θέατρο, κάνουμε ρε παιδί μου όλοι λες και πέφτουμε από τα σύννεφα. Ενώ ουσιαστικά γίνονται παντού. Δηλαδή τι να πούνε και οι δικηγόροι. Εγώ έχω μιλήσει με δικηγόρους, έχω μιλήσει με γιατρούς, έχω μιλήσει με κορίτσια τα οποία κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους ας πούμε πορείας είχαν θέμα και εκεί. Παντού. Νομίζω ότι είναι παντού, παντού σε όλους. Μην το κάνουμε τόσο συγκεκριμένο. Και στις 10 γυναίκες. Πόσες να σου πω. Πιστεύω ότι οι περισσότερες έχουν αντιμετωπίσει είτε λιγότερο είτε περισσότερο μια τέτοια κατάσταση. Στην πίστα ούσα πάνω και τραγουδώντας, είχες αντιμετωπίσει κάποτε πρόβλημα με κάποιο θαμόν από κάτω. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, μου είχαν βγάλει για αρκετά χρόνια ξέρεις, το παρατσούκλι της πολύ απόμακρης και πολύ. Αλλά εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι. Δηλαδή με τον κόσμο περίμενα πώς και πώς να κατέβω για να. Έχω την επικοινωνία μετά με τον κόσμο στο καμαρίνι και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ κοντά. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος απόμακρος, με τουπέ, που θα είχα τον κόσμο μακριά μου. Τον κόσμο τον ήθελα πάντα κοντά μου και τον θέλω. Νιώθεις ότι όταν είσαι στην πίστα, σε κοιτάνε πιο όμορφα, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, έτσι, οι γυναίκες ή οι άντρες. Γιατί ξέρεις, το στοίχημα κερδίζεται τις γυναίκες, νομίζω. Νιώθω ότι οι γυναίκες μου δίνουν πιο πολύ αγάπη. Είναι φοβερό αυτό. Και μ' αρέσει κιόλας αυτό. Δηλαδή, η γυναίκα είναι πιο αυστηρή. Mm. Την αποδοχή εγώ, την αγάπη και την αποδοχή, τη θέλω από τις γυναίκες. Ο άντρας είναι άντρας. Τι να το κάνεις. Αυτό, νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω, έχω κι εγώ την ίδια άποψη. Ναι. Μου είπες ότι είσαι στούντιο τώρα, ετοιμάζεις τραγούδι, το οποίο πότε είπαμε ότι θα βγει. Σύντομα τώρα, θέλουμε να κάνουμε το βίντεο κλιπ. Και να το κυκλοφορήσουμε. Ένα βίντεο κλιπ. Περίμενε μισό λεπτό. Ένα βίντεο κλιπ για ένα τραγούδι που λέγεται Αύγουστος. Πώς θα γυριστεί μέσα στο καταγείμονο. Άντε καλό, εγώ πάω και στην παραλία. Μία μέρα με ήλιο να μου βρει ο σκηνοθέτης και πάμε και παραλία. Είναι τόσο μεγάλη λαχτάρα να κάνουμε πράγματα, να κάνω πράγματα. Που ειλικρινά σου μιλάω, είμαι σε μία φάση τώρα που δεν με σταματάει τίποτα. Και όσο περισσότερο θετικοί είμαστε, όσο περισσότερο χαμογελάμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ανέστητη, δεν μπορώ να πω ότι δεν με αγγίζουν όλα αυτά που περνάει ο κόσμος, αλλά προσπαθώ να το αντιμετωπίσω όσο καλύτερα μπορώ. Η πιο δύσκολη στιγμή στην καραντίνα, να υποθέσω, ήταν όταν διαγνώστηκες και εσύ θετική. Η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν όταν είχα πάει τα παιδιά μου πριν, στους γονείς μου, στο χωριό, και περίμενα να τελειώσω τη δουλειά για να πάω. Τώρα είμαστε Αύγουστο, μήνα. Είμαστε αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου. Να πάω να τα βρω, να μείνουμε λίγες μέρες στο χωριό και μετά να τα πάω στη θάλασσα που τους είχα προσχεθεί να πάμε στη Σαντορίνη, που δεν έχω πάει ποτέ μου. Δεν έχεις πάει ποτέ στη Σαντορίνη. Ποτέ δεν έχω πάει στη Σαντορίνη. Ναι, και περιμέναν και τα παιδιά πώς και πώς θα τα πάω. Άλλοι πάνε με έναν άντρα, εσύ θα πηγαίνεις με δύο. Έτσι. Τέλος πάντων, ανεβάζω πυρετό, περνάνε οι μέρες, δεν πέφτει ο πυρετός, βγαίνω θετική. Ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Δούλευες τότε, πού ήσουν? Όχι, δεν δούλευα, είχα σταματήσει. Από εκεί που ετοιμαζόμουν να πάω στα παιδιά μου, συμβαίνει αυτό και συνειδητοποιώ ότι πρέπει να μείνω μακριά τους για όσο καιρό χρειαστεί. Πόσες μέρες ήταν η καραντίνα, 14 μέρες. Ξανά θετική εγώ. 25... Μετά τις 14 ξανά θετική. 25 μέρες, ξανά θετική. Για να μην στα πολυλογώ, τα παιδιά μου τα είδα μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία γυρίσανε. Συγγνώμη, πόσο καιρό έβγαινε θετική? Για ένα μήνα και ήμουν θετική. Ναι. Στο εξήγησε. Είχα 20 μέρες πυρετό. Εν τω μεταξύ ήταν και ξεκίνησε Μάρτιο όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Εμείς είμαστε τώρα στον Αύγουστο. Ξέρεις, ήταν ακόμα λιγάκι το κολλάς ξανά, δεν ξανακολλάς αυτό. Ναι. Κοίταξε, εγώ πραγματικά εξεπλάγιν τότε όταν κόλλησα γιατί πίστευα ότι. Ένας υγιής άνθρωπος δεν κολλάει. Το πέρασες βαριά. Το πέρασα, δεν το πέρασα και ελαφριά, δεν το λες. Με 20 μέρες πυρετό και απόλυτη εξάντληση. Ήταν δύσκολο. Ήσουν λίγο... μόνη σου όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχες κανένα να σε φροντίζει. Τα παιδιά. Η φίλη μου ερχόταν απ' έξω από τον μπαλκόνι και μου έφερνε ψώνια. Δεν πατούσε κανένα σπίτι.
Τα παιδιά μου ήταν στο χωριό και σου λέω αναγκαστικά γυρίσανε μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. Πόσες φορές χρειάστηκε να κάνεις τεστ, ας πούμε? Έκανα πάρα πολλές φορές, γιατί αγωνιούσα, ήθελα, περίμενα να βγω αρνητική για να πάω να τα πάρω. Ναι, κράτησε πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως, τώρα έχω την ευτυχία να έχω αντισώματα. Βέβαια, τώρα τι φούλα αντισώματα θα έχεις για καμιά πενταετία, έτσι όπως το έχεις περάσει. Δεν κολλάω, γιατί και πρόσφατα ήρθα σε επαφή με άτομα τα οποία βγήκανε θετικά και εγώ δεν είχα κολλήσει, ενώ είχαν κολλήσει όλοι. Πώς παίρνεις τη μέρα σου τώρα, να έχεις τα παιδιά σου μακριά? Είχα πέσει σε κατάθλιψη, ακριβώς όπως σου το λέω. Κοιμόμουν τη μέρα. Δεν ήθελα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, δεν έβγαινα ούτε στο μπαλκόνι, ήμουν εξαντλημένη. Και το βράδυ έβλεπα Netflix. Και μιλούσα και με τις ώρες στην κάμερα και έβλεπα τα παιδιά. Δεν έκανα τίποτα. Παιδάκια σου πώς αντέδρασαν σε αυτό? Εντάξει. Είχαν ανησυχήσει, αλλά... Εντάξει, ο Μπάμπης είναι και πιο μεγάλος, τώρα στο μικρούλι δεν ξέρω το... Είχαν ανησυχήσει, αλλά προτεραιότητά μου ήταν η υγεία τους και των γονιών μου και έκατσα σπίτι όσο χρειάστηκε, μόνη μου. Και ήταν αυτό, ίσως είναι το πιο αρνητικό με τον συγκεκριμένο ιό, η απομόνωση στην οποία... Αυτό το λέγαμε και με τον Μιχάλη τον Κεφαλογιάννη, τώρα που τον συνάντησα πριν μπούμε μέσα στο πλατό, ότι το άσχημο με τον κορονοϊό είναι ότι είναι μια αρρώστια που την περνάς μόνος σου. Ναι. Έχει μπει στη ζωή μας όμως και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, γιατί δεν θα εξαφανιστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, όταν θα επιστρέψουμε, όταν θα ανοίξουμε μάλλον, γιατί δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε αμέσως στην κανονικότητα, τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις από τα πρώτα? Τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι έχουμε στερηθεί μέχρι τώρα. Να πάω το μικρό μου σε παιδότοπο, να πάμε κινηματογράφο, να δουλέψω, να τραγουδήσω, τα πάντα. Ό,τι δεν κάνουμε τόσο καιρό, που ήταν μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Όταν είχες αρρωστήσει, είχες κάνει και ένα βιντεάκι που στην αρχή είχες πει «Εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει, αλλά τελικά το παίρνω πίσω». Όχι, δεν είχα πει ότι δεν πίστευα ότι υπάρχει. Είχα πει, πίστευα ότι ο κορονοϊός δεν είναι τόσο βαρύ. Προσβάλλει ανθρώπους οι οποίοι είναι επιρρεπείς από κάποιο άλλο νόσημα. Και ότι ένας απόλυτα υγιής άνθρωπος δεν μπορεί να πάθει κακό. Ούτε κι εγώ έπαθα κακό. Μπορεί να έκανα ένα μήνα και ένα αυγό αρνητική, μπορεί να είχα 20 μέρες πυρετό, μπορεί να ένιωθα εξάντληση από τα δέκατα. Αλλά αυτό ήταν. Φοβήθηκες όμως ποτέ, βλέποντας, ρε παιδί μου, ότι στις 14 μέρες κάνει τον κύκλο του συνήθως? Φοβήθηκα, γιατί δεν ήξερα από όλα αυτά που ακούγαμε ποια θα ήταν η αντίδραση του οργανισμού μου. Πήγα βεβαίως στο Αττικόν, οι πνευμονές μου ήταν καθαροί, το οξυγόνο μου ήταν εντάξει, ήταν όλα καλά, η καρδιά μου, ό,τι εξετάσεις μου κάνανε. Οπότε συνειδητοποίησα ότι θα περνούσα μια βαριά, ένα τύπο, εν πάση περιπτώσει, βαριάς γρίπης. Κάπως έτσι τον βίωσα εγώ. Αυτό είχα πει, ότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος υγιής δεν μπορεί να πάθει κακό από τον κορονοϊό. Μάλιστα, Αγγελική μου, όμορφη. Οπότε, τουλάχιστον εσύ έχεις πράγματα να κάνεις, έχεις να γυρίσεις το βίντεο κλιπ σου, να τελειώσεις το τραγούδι σου. Εμείς θα έχουμε πράγματα να δούμε από σένα. Είχαμε και ωραία πράγματα που ακούσαμε τώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ και χάρηκα που βρεθήκαμε. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Και εγώ. Και εύχομαι τα καλύτερα. Να σε σύντομα. Επίσης. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Με καταγωγή από την πανέμορφη Σκιάθο, ο δημοσιογράφος Κώστας Τσουρός διαθέτει γοητεία, άποψη και αφοπλιστική ειλικρίνεια. Με ένα πλατή χαμόγελο, ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, συνηθίζει να κάνει δύσκολες ερωτήσεις στους συνομιλητές του, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αποκαλύψει άβολες αλήθειες. Ο Κώστας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Κυψέλη. Το παιδικό του όνειρο ήταν να γίνει τροχονόμος, αφού τον εντυπωσίαζε ο τρόπος που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ως άριστος μαθητής θα καταφέρει να περάσει στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και πολύ γρήγορα θα ξεκινήσει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα για το χαρτζηλίκι του.
Ωστόσο, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ξεκινάει να εργάζεται ως δημοσιογράφος στο δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης. Το πρώτο του ρεπορτάζ ήταν εκκλησιαστικό και έτσι διαπιστεύτηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλύπτοντας θέματά του. Η οικονομική και πολιτική επικαιρότητα της χώρας το 2010 θα τον οδηγήσει στο οικονομικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα, αλλά και στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο Net Παντού. Φέτος και για τρίτη σεζόν βρίσκεται στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», όπου κάθε Σαββατοκύριακο μας κρατούν συντροφιά με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Κοίτα τώρα τι σκοτσέζι κοντούς θα σας κάνουμε, ε? Δείτε, είσαστε κρατιέστε από κάπου, είστε κρατημένοι, πάμε. Γιατί αυτός ο πρόλογος όμως? Γιατί είναι εναλλαγή. Λοιπόν. Ο Κώστας έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του, η οποία τον οδήγησε στην ψυχοθεραπεία. Οι έντονες κρίσεις πανικού που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του στα 24 του χρόνια θα αποτελέσουν την αφορμή για να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού. Φοβάται τα σκυλιά, πιστεύει ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γεννημένοι για γονείς και απολαμβάνει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας βόλτες παρέα με αγαπημένους φίλους. Πάντα όταν κάνω συνεντεύξεις με φίλους τις απολαμβάνω ένα τσίκ παραπάνω. Και εγώ πάντα όταν μου παίρνει φίλη συνέντευξη το απολαμβάνω ακόμη περισσότερο. Τι κάνεις? Καλά, Ελεονόρα μου, εσύ. Καλώς όρισες. Εσύ καλώς όρισες και πάλι στα μεσάνυχτα. Έλαντε. Και... η αλήθεια είναι ότι μου είχαν λείψει τα άτιμα. Του είχαν λείψει, εσένα μας είχε λείψει και εμάς όμως. Γιατί ξέρεις, οι συνεντεύξεις σου είναι απολαυστικότατες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάντα περιμένουμε να ακούσουμε από τους καλεσμένους σου. Να τις ακούσει ή να τις κάνεις? Να τις ακούω. Κοίταξε, το να μου κάνουν συνέντευξη είναι λίγο άβολο, να ξέρεις. Γιατί έχω συνηθίσει εγώ να παίρνω συνεντεύξεις. Οπότε εντάξει. Άρα τώρα που είσαι εδώ πέρα, αισθάνεσαι ότι θα τα απαντήσεις όλα έτσι με μία τάση ειλικρίνειας? Ή πιστεύεις ότι θα προσπαθήσεις να ελιχθείς αν ακούσεις κάποια ερώτηση που μπορεί να λιγάκι σε στριμώξει? Κοίτα, θεωρώ ότι όλοι όσοι δίνουν μια συνέντευξη, κάποια στιγμή δέχονται μια ερώτηση η οποία μπορεί και να τους στριμώξει. Από εκεί και πέρα, η ερώτηση μπορεί και να γίνεται. Το θέμα είναι το πώς απαντάς. Ξέρω πολύ καλά ότι, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία συνεντεύξεις, ότι όλοι όσοι απαντούν δεν απαντούν ειλικρινά πάντα. Το νιώθεις όταν σου μιλάνε? Νιώθεις δηλαδή τον καλεσμένο αν είναι ειλικρινής ή όχι? Το νιώθω, ναι. Δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή ότι ξέρεις τώρα μου λες ψέματα απλά για να αποφύγεις την ερώτηση. Επίσης μου έχει τύχει και πολύ πιο ειλικρινής άνθρωπος, ο οποίος μου λέει ότι σε αυτό δεν θέλω να απαντήσω. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που έχει συμβεί αυτό. Σταμάτα, δεν θέλω να απαντήσω. Αυτό το σέβομαι. Το να απαντάει κάποιος με στόχο να δημιουργήσει ένα προφίλ τελείως διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι, μόνο και μόνο για να γίνει αρεστός, το νιώθεις όταν παίρνεις συνεντεύξεις? Φυσικά. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό. Δηλαδή δεν κρυβόμαστε. Δηλαδή, η τηλεόραση και το γυαλί είναι καθρέφτης. Βλέπεις ακριβώς τι γίνεται μέσα στη ψυχή σου. Και όταν μάλιστα έχεις και μια πιο καθημερινή παρουσία, δεν μπορείς να κρυφτείς. Και όλοι όσοι δίνουν συνεντεύξεις είναι άνθρωποι που έχουν δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Οπότε όταν ακούς κάποιον να λέει άλλα στη μία συνέντευξη, άλλα στην άλλη, να τον ακούς να λέει, να ωρεοποιεί τα πράγματα τα οποία έχει πει δραματικά άλλη φορά, καταλαβαίνεις ότι προφανώς κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και είχαμε και το πρόσφατο παράδειγμα της Εύσαρη, η οποία βγήκε και είπε ότι μας τρόλαρε πάντα στις συνεντεύξεις της. Πάντως, μιας και ξεκινήσαμε από αυτή την κουβέντα, επειδή και στο βίντεο αναφέρθηκε ότι εσύ, ρε παιδί μου, έχεις και τον πικάντικο, αν θέλεις, ρόλο, ειδικά τώρα και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού τόσα χρόνια, του να κάνεις ερωτήσεις που ίσως κάποιοι άλλοι θα ένιωθαν λίγο άβολα στο να τις θέσουν. Τον ρόλο σου τον έχουν δώσει λόγω της δημοσιογραφικής σου ιδιότητας ή τον έχεις εσύ διεκδικήσει και αποκτήσει γιατί γουστάρεις να το κάνεις αυτό? Ότι γουστάρω να το κάνω, γουστάρω να το κάνω. Γιατί αν δεν γούσταρα, δεν θα ήμουν δημοσιογράφος. Και όπως έχω πει πολλές φορές, όταν κάνεις μια συνέντευξη και είσαι δημοσιογράφος, κάνεις συνέντευξη και δεν κάνεις αγιογραφία. Δηλαδή, ο άλλος, ναι, μένει μέσα στα πλαίσια της ευγένειας πάντα, έτσι. Έρχεται να σου δώσει μια συνέντευξη. Δεν μπορείς να τον γλύφεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, δεν μπορείς όλες οι ερωτήσεις που κάνεις να είναι αυτές που θα αρέσουν τον καλεσμένο. Δίνεις μια συνέντευξη και ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές αυτά που ρωτάω απηχούν σε αυτά που θέλει ο κόσμος να ρωτήσει. Και επειδή είναι δύσκολο πολλές φορές να παίρνεις το θάρρος να ρωτάς, με τον τρόπο που έχω, νομίζω ότι το καταφέρνω. Έχεις φέρει όμως στα ωριά του καλεσμένου. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα και πρόσφατα το περιστατικό με τον Αλέξη Γεωργούλη στην εκπομπή. Ναι. Εκεί θέλω να μου πεις λιγάκι, όταν η αντίδραση του καλεσμένου είναι λίγο μη τόσο πολύ προβλεπόμενη όσο θα μπορούσε να είναι, ή
αν η εκπομπή είναι ζωντανή, τι κάνει. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι και μαγνητοσκοπημένο το πρόγραμμα, οπότε εκεί πέρα λιγάκι τα φτιάχνουν τα πράγματα. Κοίτα, να δει τώρα, αναφέρεσαι σε μια περίπτωση η οποία νομίζω ότι ήταν ατυχή ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ξέφυγε η κατάσταση. Θεωρώ όχι μόνο από δική μου ποιότητα. Γενικότερα, τα πράγματα ήρθαν έτσι και επειδή ακριβώς ήταν ζωντανή εκπομπή, αυτή ήταν η ζωντάνια της τηλεόρασης εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι διαχειρίστηκα πολύ καλά τη συνέχεια της συνέντευξης με τον Αλέξη. Αν είδες και μετά, ενώ έγινε αυτό που έγινε μεταξύ μας, μετά κανονικά συνεχίσαμε να κάνουμε συνέντευξη κτλ. Όταν τελείωσε η εκπομπή. Όταν τελείωσε, όταν τελείωσε η εκπομπή, εντάξει, λογικό είναι να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Και εντάξει, το έχω πει κιόλας και μίλησαμε και στο τηλέφωνο μετά πολλές ώρες, γιατί θέλαμε να λύσουμε την παρεξήγηση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που έμεινε στον Αλέξη Γεωργούλη ήταν ότι εγώ ήμουν εμπαθής απέναντί του. Mm-hmm. Και του ξεκαθάρισα και το λέω και ακόμη μια φορά ότι δεν είμαι εμπαθής με κανέναν από τους καλεσμένους μας. Εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα, μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται λίγο πιο προκλητικό, μπορεί σε κάποιον η ερώτηση να χτυπάει κάτι μέσα του που εκείνη την ώρα τον κάνει να φιτιλιαστεί. Δηλαδή, καταλαβαίνω και ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είχε ακούσει πολλά, ρε παιδί μου. Είχε ακούσει πολλά για όλα αυτά. Μην το όμως που όταν κάθισε στην καρέκλα και στον καναπέ του καλεσμένου, δεν είπε ότι ξέρετε κάτι, δεν θέλω να με ρωτήσετε αυτό. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος, πολλοί καλεσμένοι που έρχονται με αυτόν τον όρο. Και θέλω να μου πεις εσύ αν το δέχεσαι αυτό. Αν δέχεσαι δηλαδή να σου ορίσουν τον τρόπο ή το πεδίο των ερωτήσεων. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι που πολλοί συνεντευξιαζόμενοι έρχονται με προκαθορισμένες ερωτήσεις. Δηλαδή σου λέει ότι αυτό δεν θέλω να με ρωτήσεις, αυτό δεν θέλω. Εγώ καθιστώ σαφές ότι δεν δέχομαι να μου πεις ότι δεν θα σου κάνω κάποια ερώτηση. Αν θέλω να ρωτήσω κάτι θα το ρωτήσω και είναι στη δική σου ευχέρεια το πώς θα απαντήσεις. Αυτό. Βέβαια έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου ρώτησα και διακόπη το γύρισμα. Μιλάμε για όχι ζωντανές συνεντεύξεις, μιλάμε στις συνεντεύξεις που κάνω τις μαγνητοσκοπημένες. Ενοχλήθηκε ο καλεσμένος. Ενοχλήθηκε ο καλεσμένος, διακόπη το γύρισμα. Υπήρχε περίπτωση στην οποία δεν συνεχίστηκε ποτέ το γύρισμα και δεν είδαμε ποτέ τη συνέντευξη. Υπήρχε και περίπτωση η οποία μετά από λίγα λεπτά ηρέμησαν τα πνεύματα και συνεχίστηκε η συνέντευξη. Πώς το χειρίστηκες όμως εκεί, απέκρυψες το γεγονός, την αντίδραση, το γεγονός ότι δεν ήθελε να παίξει αυτή η ερώτηση. Το είπες σαν παρασκηνιακό. Όχι, δεν το είπα, γιατί σέβομαι την επιθυμία του καθενός. Δεν είμαι εγώ για να βγάζω τα άπλυτα στη φόρα. Προφανώς. Εγώ, όπως και πριν, κάνω τη δουλειά μου και με ενδιαφέρει ο κόσμος να ακούει από τους ίδιους. Στις ιστορίες τους. Το να τους λέω εγώ δεν έχει καμία σημασία. Η Ναταλία. Ναι. Σου ζητάει πολλές φορές, κάποια φορά ξέρω εγώ, να κάνεις μια ερώτηση σε ένα καλεσμένο επειδή η ίδια είτε γιατί είναι φίλη με τον καλεσμένο, είτε γιατί ντρέπεται να ρωτήσει, θέλει να το αποφύγει και το δίνει σε σένα. Κοίτα. Με την έννοια του ότι μου ζητάει, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ. Ξέρεις, δεν θα ρωτήσω αυτό, ρώτα αυτό. Ποτέ. Απλά ξέρουμε και οι δύο στην εκπομπή ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Η Ναταλία είναι μια παρουσιάστρια με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας, η οποία χειρίζεται λίγο πιο ευγενικά τα πράγματα. Ξέρει ότι τις πιο τζιζ ερωτήσεις θα τις κάνω εγώ. Αλλά όχι με την έννοια του ότι συνεννοούμαστε από πριν, καν την και τέτοια. Απλά καταλαβαίνουμε. Με ένα κοίταγμα στα μάτια με την Ναταλία, καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή. Είστε και τρία χρόνια όμως μαζί, έτσι. Είμαστε τρία χρόνια μαζί, αλλά πραγματικά σου μιλάω με ένα κοίταγμα στα μάτια. Δηλαδή είναι ο καλεσμένος μας εδώ, εγώ είμαι εδώ, εκείνη η Ναταλία. Κοιτάμε τον καλεσμένο, κοιταζόμαστε τα μάτια και ξέρουμε τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος μετά. Είναι ωραία η σχέση σας, η συνεργασία σας. Ας πούμε, είσαι ευχαριστημένος από αυτά τα τρία χρόνια της συμμετοχής σου στην εκπομπή της Ναταλίας. Κοίτα, νομίζω ότι αν δεν ήμουν ευχαριστημένος, δεν θα ήμουν τρία χρόνια εκεί. Δηλαδή, πια το καλύτερα δεν γίνεται, το νιώθω σαν στο σπίτι μου. Την Ναταλία τη θεωρώ μια πάρα πολύ καλή συνεργάτηδα και είναι μια παρουσιάστρια δίπλα στην οποία έχω μάθει και πράγματα. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια παρουσιάστρια που είναι χρόνια στην τηλεόραση και μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Από την άλλη, νομίζω ότι. Και επειδή το έχω συζητήσει και με την Ναταλία, και η Ναταλία έχει πάρει από μένα πράγματα. Δηλαδή, εγώ από την Ναταλία έχω πάρει πάρα πολύ το πώς διαχειρίζεσαι τον αέρα στην εκπομπή και το να μπορείς να διαχειριστείς όλα τα θέματα. Δηλαδή, η Ναταλία έχει το εξής μαγικό. Μπορείς να τύχει το οτιδήποτε και να μπορεί να πασάρει το οτιδήποτε με έναν τρόπο που λες, επειδή μου το έχει ετοιμάσει ναι, τόσο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ισχύει αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Ότι είναι πάρα πολύ καλή μπορεί να σκάσει εκείνη την ώρα κάτι. Και λέει ο Δρυμούσης, παράδειγμα, του χάρη φέτος από το Control, γίνεται αυτό. Η Ναταλία παρουσιάζει το θέμα, λες και το έχει συζητήσει 10 μέρες. Αυτό με έχει εκπλήξει με την Ναταλία. Δηλαδή σε αυτό και μελετάω πολύ τις πάσες της και θέλω να γίνομαι καλύτερος. Εμένα μου κάνει και τρομερή εντύπωση το εξής. Επειδή οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας μέσα τους έχουν, δεν ξέρω, μιλάω εκ πείρας γιατί έχω περάσει και από την ενημέρωση και από την ψυχαγωγία. Όταν είμαι λοιπόν στην ενημέρωση, νιώθω ότι υπάρχει μια δυσπιστία προς την ψυχαγωγία και ένας ψιλοσυνομπισμός. Ότι η ενημέρωση είναι κάτι πιο σοβαρό, η ψυχαγωγία τώρα εντάξει. Όταν είμαι στην ψυχαγωγία, νιώθω ότι οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας έχουν μια ανάγκη να δείχνουν και λίγο πιο σοβαροί από ότι κάνουν αυτό που κάνουν και να έχουν μια ενοχή ως προς το προϊόν που παρουσιάζουν. Όχι όλοι, κυρίως αυτοί που έχουν δημοσιογραφική υπόσταση. Πώς εσύ επέλεξες σε μια φάση της ζωής σου που πήγαινες πάρα πολύ καλά στον τομέα της ενημέρωσης και είχες τρομερές προοπτικές εκεί, να πεις ότι εγώ τώρα θα κάνω μια στροφή και θα φύγω από το κομμάτι της ενημέρωσης και θα πάω στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Αν και, ακόμα και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, έχεις μια δόση ενημέρωσης μέσα. Δεν το αποφάσισα ποτέ.
Δηλαδή, αν με ρωτήσεις πώς έγινε το να φύγω από την ενημέρωση και να πάω στη ψυχαγωγία, ήταν εντελώς τυχαίο, δεν το αποφάσισα ποτέ, δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να το σκεφτώ, αν θέλεις. Δηλαδή, έγιναν όλα τόσο γρήγορα που δεν καταλάβανα εκείνη τη στιγμή ότι εγώ, ενώ είναι Τετάρτη σήμερα, τη Δευτέρα θα βρεθώ στο πρωινό δίπλα στη Face Κορδά. Ναι, αλλά δεν σε πίεσε κανείς. Θέλω να πω ότι είχες το δικαίωμα, αν θες να πεις και όχι. Είχα το δικαίωμα να πω και όχι, αλλά ο τρόπος που μου παρουσιάστηκε ήταν ότι θα κάνεις αυτό. Ξέρεις κάτι, προς Θεού δεν το λέω αρνητικά. Πολύ καλό μου έκανε και νομίζω ότι τελικά ήταν και σοφή επιλογή. Επιλογή μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά εκείνη την ώρα, εμείς όπως είπες και πριν, όντας άνθρωποι των ειδήσεων και της ενημέρωσης, εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου ότι θα κάνω ψυχαγωγία. Μετά σε δεύτερο χρόνο, ένιωσες μέσα σου ότι μήπως και δεν έπρεπε. Μήπως να ξαναγυρίσω στην ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου πέρασε στο μυαλό ακόμα να ξαναγυρίσω στην ενημέρωση. Είχα πει ότι από τη στιγμή που έτυχε έτσι θα το υπηρετήσω όσο καλύτερα μπορώ. Είσαι μια βασική αντρική φιγούρα, έτσι. Αλλά παρουσιάστρια είναι η Ναταλία Γερμανού. Φυσικά. Θα ήθελες να είσαι ο κεντρικός παρουσιαστής και να έχεις δίπλα σου μια γυναικεία δεύτερη φιγούρα. Είσαι έτοιμος να το κάνεις αυτό. Χωρίς να ακουστεί υπερφύαλο, νομίζω ότι είμαι, γιατί το έχω ξανακάνει ούτως ή άλλως στην ΕΡΤ. Έχεις κάνει αρκετές, ας πούμε, συνεργασίες με γυναίκες παρουσιάστρες. Υπάρχει κάποια που να θέλεις να συνεργαστείς, αλλά ακόμα δεν σου έχει κάτσει ή σου έχει ξεφύγει. Ξέρεις τι, δεν σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι ναι, θέλω με τη συγκεκριμένη να κάνω εκπομπή ή θέλω, ας πούμε. Με πολλές, είμαι πολύ προσαρμοστικός. Με πολλές παρουσιάστρες θα ήθελα να κάνω εκπομπή. Με κάποια που δεν θα θέλεις με τίποτα, υπάρχει, και ας μην μου πεις το όνομα. Ναι, υπάρχει. Και δεν θα σου το πω. Έλα, πες μου το όνομα. Έχει υπάρξει κάτι μεταξύ σας. Όχι, ρε παιδί μου, απλά αυτό που έχω δει δεν μου ταιριάζει. Δεν είναι... Γενικά, εσύ με τους ανθρώπους που έχεις φιλοξενήσει, που έχεις κάνει, ας πούμε, συνεντεύξεις, υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχεις παρεξηγηθεί τόσο που να μην θες, ρε παιδί μου, να ξαναντηθείς σε κανένα κοινό χώρο, ας πούμε. Όχι, από αυτούς που έχω κάνει συνέντευξη, όχι, δεν μου έχει τύχει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, πιο πολύ έχει τύχει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρεξηγηθεί με πράγματα που έλεγα εγώ στο παρελθόν, στις εκπομπές που ήμουνα, στις σχολιαστικές, που καλώς ή κακώς αυτή είναι η δουλειά μας και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να έχουμε κλειστό το στόμα. Έχει πέσει τηλέφωνο για κάτι τέτοιο. Ναι, φυσικά. Πολλές φορές έχουν πέσει τηλέφωνο. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή που σε παίρνουν και σου λένε το παράπονό τους? Εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πολύ αμήχανα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι διαχωρίζω την προσωπική ζωή από την επαγγελματική. Είναι και αυτό που είπα πριν, ότι αυτό που λέω είναι η άποψή μου, το 98% των περιπτώσεων είναι η άποψή μου. Το 2? Έχει τύχει να υπάρξουν στιγμές όπου δεν ήθελα να πω κάποια πράγματα και έπρεπε να τα πω. Δέχτηκες από το ακουστικό κατεύθυνση ή, ας πούμε... Όχι, ήταν μια κατεύθυνση η οποία ήταν από πιο πάνω, που ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα και γι' αυτό έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η μοναδική φορά που έχω μετανιώσει τόσο πολύ για λεγόμενά μου. Δεν το έχω ξαναπεί. Ήταν τόσο βαρύ. Ήταν βαρύ. Είχε μια δόση αλήθειας, αλλά ήταν πολύ άδικο το ότι το είχα παραφουσκώσει και είχα πει πολλούς χαρακτηρισμούς που δεν έπρεπε και δεν άρμοζαν στον άνθρωπο τον οποίο έκρινα. Θες να μου πεις? Ναι, θα ήθελα να το πω και δεν το έχω πει ποτέ και, δηλαδή και δεν μου έχει δοθεί και ευκαιρία να απολογηθώ ποτέ στον ίδιο γι' αυτό, γιατί δεν, ενώ βρισκόμασταν πριν από το περιστατικό, είχε τύχει να βρεθούμε, μετά δεν έτυχε να ξαναβρεθούμε, οπότε δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να το πω. Μιλάω για τον Αντώνη Ρέμο. Τι έχει γίνει, τι μπορεί να έχεις πει για τον Αντώνη Ρέμο? Και μπορεί να το έχεις μετανιώσει τόσο πολύ. Είχα πει πολύ αυστηρά πράγματα, τα οποία δεν έπρεπε να τα πω και πραγματικά είναι το μόνο για το οποίο έχω αισθανθεί άσχημα. Αλλά δεν είχε τύχει όμως ούτε να σε πάρει, ούτε να τον δεις κάπου για να το ξεκαθαρίσετε. Άρα το ξεκαθαρίζεις από εδώ. Όχι, είχαν φτάσει στα αυτιά μου κάποια πράγματα, ξέρεις. Δεν ξέρω και αν είναι και πλήρως η αλήθεια. Γιατί πολλές φορές φτάνουν στα αυτιά μας πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Είχαν φτάσει κάποια πράγματα στα αυτιά μου, αλλά και να είχαν φτάσει στα αυτιά μου, είχε απόλυτο δίκιο και ήταν πραγματικά η μοναδική ίσως περίπτωση που έχω μετανιώσει για κάτι που έχω πει. Εσύ απ' την άλλη, έχοντας ακούσει, γιατί και εσύ κρίνεσαι τώρα, έτσι. Έχοντας ακούσει κάποιο σχόλιο που μπορεί να έχουν πει για σένα, έχεις σηκώσει το τηλέφωνο να κάνεις το παραπονό σου? Ποτέ. Και δεν έχω σηκώσει το τηλέφωνο να κάνω παράπονο, γιατί λέω ότι αν το κάνω εγώ που κάνω το ίδιο πράγμα, τότε θα είναι σαν να λέω: πάρτε και εμένα, παιδιά, να μου λέτε τα παραπονά σας. Δηλαδή, ξέρεις τι, μπορώ να καταλάβω ότι είναι η δουλειά μας αυτή. Και όπως είναι και η δική μας δουλειά, είναι και άλλων ανθρώπων που κρίνουν εμάς η δουλειά.
Αυτό που με ενοχλεί είναι όταν δεν είναι τόσο σαφές το αν είναι καλοπροαίρετο ή κακοπροαίρετο ή αν είναι εμπαθές. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με εμπάθεια μας σχολιάζουν και συστηματικά και είναι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ευτυχώς ο χώρος τους έχει στο περιθώριο. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε και να πει κάτι, αν δεν είναι προσβλητικό, δεν με ενοχλεί, διότι είναι η άποψή του. Όπως και εγώ λέω την άποψή μου και νομίζω ότι τη λέω με ειλικρίνεια και πολλές φορές και καυστικά. Απλά δεν ωρεοποιώ τα πράγματα. Λέω τα πράγματα όπως τα νιώθω και όπως τα σκέφτομαι. Έτσι φαντάζομαι ότι και ο άλλος έχει την ίδια γνώμη για μένα. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους ούτως ή άλλως. Μίλα μου λίγο για το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Πώς ήρθε. Ήταν δική σου επιθυμία ή έτσι. Όλα μέχρι στιγμής μου έχουν γίνει τυχαία. Δηλαδή, πραγματικά ευγνωμονώ το Θεό που ήμουν τυχερός και πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε στην ΕΡΤ, όταν ήμουν στις ειδήσεις. Εγώ στην ΕΡΤ είχα πάει ως φιλόλογος. Δεν είχα πάει ως δημοσιογράφος. Είχα πάει για να διορθώνω τα κείμενα των άλλων. Ας το καλό. Ναι. Ήμουνα στο δελτίο ειδήσεων, στην αίθουσα σύνταξης, διόρθωνα όλα τα σπικά, διόρθωνα τα κείμενα, διόρθωνα τα όνη των παρουσιαστών, όλα τα πάντα. Και εκεί είχα μάθει τη δουλειά. Δηλαδή, ήμουν καθημερινά μέσα σε αυτό. Έβλεπα τα παιδιά που ήταν. Τριβή υπήρχε, βέβαια. Τριβή, ναι, την έμαθα εκεί. Μία μέρα λοιπόν προκύπτει ένα θέμα και δεν υπήρχε άνθρωπος να το κάνει. Και μου λέει η διευθύντρια τότε, Κώστα, σε παρακαλώ, μπορείς να κάνεις μια τηλεφωνική συνέντευξη στον. Θυμάμαι, ήταν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης. Μου λέει για να μας βγάλεις λίγο από τη δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να έχουμε αυτό το Q, δηλαδή αυτή τη συνέντευξη. Λέω κι εγώ, πάω να την κάνω. Πάω, την κάνω, τους άρεσε και άρχισαν σιγά σιγά να μου δίνουν θέματα. Επειδή τους άρεσε ο τρόπος που έκανα τη συνέντευξη. Δηλαδή, εσύ, συγγνώμη, είχες σπουδάσει φιλολογία, φιλοσοφική σχολή. Τι είχες ως βλέψεις να κάνεις, να γίνεις καθηγητής, να γίνεις τι. Εγώ φιλόλογος ήθελα να γίνω. Φιλόλογος. Μα και αυτό έκανα και στην ΕΡΤ ως φιλόλογος πήγα. Και δούλευα και σε φροντιστήριο. Έκανα μαθήματα σε παιδιά και τέτοια. Άρα, έχεις υπάρξει καθηγητής. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή ότι εσύ ήθελες ξαφνικά να γίνεις δημοσιογράφος και πεις και κυνήγησες το όνειρό σου και όλα τα λοιπά. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Αφού σκέψω ότι στο μηχανογραφικό δεν είχα βάλει καν τη δημοσιογραφία. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Προέκυψαν όλα στη ζωή μου και είμαι ευγνώμων γι' αυτό πραγματικά. Έχεις μεγαλώσει στη Σκιάθο ή είναι καταγωγή σου από τη Σκιάθο. Μου. Ο πατέρας μου είναι. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Έχεις μεγαλώσει κέντρο νομίζω κιόλας. Ναι, στην Κυψέλη. Κυψέλη. Κυψελάρα. Αγαπάς Κυψέλη, μένεις κέντρο. Μένω στο κέντρο. Υπήρχαν κάποιες περίοδοι της ζωής μου τις οποίες είχα φύγει από το κέντρο. Είχα πάει στα Βόρεια Προάστια και έμενα. Δεν μου άρεσε καθόλου και ξαναγύρισα στο κέντρο. Δεν έχω για Βόρειο Προάστιο. Όχι. Δεν μπορούσα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα. Δηλαδή το γεγονός ότι έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητο για να πάω στο περίπτερο, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Ενώ στο κέντρο πας, πετάγεσαι παντού. Μιας και μου ανέφερες και μου είπες ότι ο παπάς είχε καταγωγή από την Σκιάθο. Γιατί ο παπάς σου και η σχέση σας έχει σταθεί αιτία στο να ζητήσεις κι εσύ βοήθεια από την ψυχοθεραπεία προκειμένου να λύσεις κάποια πράγματα. Είχες κρίση, λέει, πανικού. Ναι, είχα κρίση πανικού. Είχα πολύ άσχημες κρίσεις πανικού. Δεν ξέρω αν αφιλόταν μόνο στη σχέση με τον πατέρα μου. Ξέρεις ότι αυτά είναι σωρευτικά. Δηλαδή, δεν είναι. Καταλήξαμε με την ψυχοθεραπεία ότι ένα βασικό κομμάτι ήταν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, και με βρίσκει λίγο κρατημένο, γιατί τον στενοχωρεί όταν ακούει να τα λέω αυτά. Πώς ήταν τον παπά σου, Δημήτρη. Έλα, κύριε Δημήτρη, δεν έχουμε στόχο να σας στενοχωρήσουμε. Κουβέντα κάνουμε μεταξύ μας. Κουβέντα κάνουμε και το καταλαβαίνετε. Αλλά ό,τι λέω του το έχω πει και το έχουμε λύσει. Αλλά ξέρεις, παιδί μου, ότι ναι, το να ακούει για τον εαυτό του και για τη δύσκολη σχέση που είχαμε, τον στενοχωρεί. Ωστόσο, επειδή είναι κάτι το οποίο και είναι πραγματικότητα, αλλά και είναι και παράδειγμα για πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γονείς ναυτικούς, γιατί εκεί ήταν όλο το point. Απουσία. Η απουσία. Η απουσία, ο πατέρας μου ήταν ασυρματιστής, μετά όταν καταργήθηκε ο ασυρματιστής στα καράβια πήγε στη σχολή, έγινε υποπλοίαρχος, πλοίαρχος, δηλαδή, και καπετάνιος. Υπήρχαν διαστήματα πόσο καιρό που δεν τον έβλεπες, μέχρι πόσο, το μεγαλύτερο διάστημα πόσο. Το μεγαλύτερο διάστημα που θυμάμαι εγώ να μην τον έχω δει είναι 2 χρόνια. Είναι 2 χρόνια, Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχε φύγει όταν ήμουν στην πρώτη ηλικίου και γύρισε όταν είχα τελειώσει το σχολείο. Και ο πατέρας μου όταν γύρισε τότε, ήταν σαν να με είχε αφήσει στην πρώτη ηλικίου. Δεν είχε κάνει τη σύνδεση του ότι εγώ πλέον είχα τελειώσει το σχολείο και είχα σχεδόν ενηλικιωθεί. Σχεδόν, γιατί δεν τέλειωσα στα 18, τέλειωσα νωρίτερα επειδή είχα κερδίσει χρονιά. Και όπως καταλαβαίνεις, οι συγκρούσεις ήταν αναπόφευκτες. Ήταν λίγο περισσότερο παρεμβατικός, ας πούμε, και προστατευτικός σε σχέση με το πόσο θα έπρεπε να είναι, έχοντας έναν γιο ο οποίος είναι στην ενηλικίωση, ας πούμε. Προστατευτικός, ναι, κοίτα. Στο μυαλό του ήταν προστατευτικός. Στην πράξη όμως δεν ήταν προστατευτικός, ήταν πολύ παρεμβατικός. Δηλαδή άλλαζε το ρου όλης της ζωής μου των 2 χρόνων που πέρασαν. Με την έννοια πια, ότι και ο ίδιος, και το κατανοώ, όταν γύρισε ήθελε και πάλι να αρπάξει τα ενία της οικογένειας. Βέβαια. Αυτό, να έχει το ρόλο του. Δεν είχε καταλάβει όμως ότι, ξέρεις κάτι, έχεις ένα γιο ο οποίος ήταν 15 και είναι 17,5. 15,5 και 17,5. Και είναι και αγόρι. Και είναι και στην εφηβεία. Και υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Και υπήρχαν συγκρούσεις ανεπανάληπτες. Διαφημίσεις.
τι ήταν αυτό που σε έφερνε στα πρόθυρα της κρίσης? Οι κρίσεις πανικού μου βγήκανε πολύ μετά. Δηλαδή, οι κρίσεις πανικού μου βγήκανε όταν ήμουν στο στρατό. Mm. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή, εγώ πήγα στο στρατό το 2006. Ήμουν 24 ετών όταν άρχισαν οι κρίσεις πανικού. Δεν ήταν από το στρατό, φυσικά, μην γελιόμαστε σιγά τώρα. Δηλαδή... Μα λένε ότι η κρίση πανικού δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που κάτι συνέβη. Ναι. Συσσωρευτικά μαζεύονται πράγματα και σου σκάει. Κατέληξα μέσα από δουλειά που είχα κάνει πάρα πολλά χρόνια ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο βάρος για τη σχέση μου με τον πατέρα μου και ότι αν δεν τον κοίταζα στα μάτια και του έλεγα αυτά τα οποία ένιωθα και είχα μέσα μου και προκαλούσα, δεν πρόκειτο ποτέ να σταματήσει αυτή η ταραχή μέσα μου. Το έκανες? Το έκανα, ναι. Ήταν δύσκολο? Πάρα πολύ. Για σένα περισσότερο ή για εκείνον? Νομίζω για εκείνον περισσότερο. Γιατί εγώ... Ήσουν επιθετικός? Όχι. Απλά ήμουνα πολύ κυνικός. Θυμάμαι δηλαδή τώρα τη στιγμή που έκατσα απέναντί του και του τα έλεγα. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα είχα τη δύναμη να αντέξω αυτά που άκουγα από το παιδί μου. Αν γύριζες τον χρόνο πίσω, θα άλλαζες τον τρόπο που τα είπες ή αυτά που του είπες? Τώρα που έχει ξεθυμάνει αυτό και έχει πάρει τη θέση του. Αυτά που του είπα δεν θα τα άλλαζα, τον τρόπο θα τα άλλαζα. Γιατί... Βέβαια, μην νιώθεις ενοχές. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά το κάνουν αυτό κάποια στιγμή στους γονείς τους. Ναι, δεν νιώθω καμία ενοχή. Είναι αυτό που λέμε και εμένα μου το λένε. Πώς θα νιώσεις όταν θα σε βάλει στον τοίχο και θα συστήσει? Το περιμένουμε κιόλας. Είναι φυσική εξέλιξη, νομίζω. Συμφωνώ, δεν νιώθω ενοχή. Το έχω λυμμένο αυτό. Και πλέον με τον πατέρα μου είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Που, κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Άρα ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι ανταποκρίθηκε σε αυτά που του είπε. Ανταποκρίθηκε. Ναι. Τα κατάλαβε. Ανταποκρίθηκε, βέβαια. Ξέρεις, μετά πήρε και αυτό σύνταξη, ήταν εδώ συνέχεια. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και το ότι νιώθω ότι ο πατέρας μου είναι ο άνθρωπός μου και ότι είναι φίλος μου και μπορώ να του μοιραστώ τα πάντα μαζί του, δεν το πίστευα ποτέ στη ζωή μου. Δεν πίστευα ποτέ δηλαδή ότι εγώ, όταν με απασχολεί κάτι, θα σηκώσω το τηλέφωνο να πάρω τον πατέρα μου, να του πω: Πατέρα, συμβούλεψέ με. Άρα ουσιαστικά είναι ένα δώρο της ψυχοθεραπείας αυτό. Πολύ. Το χρωστάστε. Το χρωστάζω ψυχοθεραπεία. Τι άλλο να κάλυψεις για σένα? Ή ξέρω εγώ, γενικότερα, ρε παιδί μου, για τη ζωή μέσα από αυτό. Αυτό που προσπάθησα να ενσωματώσω στην καθημερινότητά μου είναι το να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές, ξέρεις. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά προσπαθώ να ακούω και να βλέπω τι μπορεί ο άλλος να έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στο κεφάλι του εκείνη την ώρα που αντιμετωπίζω κάτι. Mm-hmm. Πολλές φορές έχω ξεφύγει. Πολλές φορές δεν έχω αντιδράσει όπως θα έπρεπε να αντιδράσω. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ καλός ακροατής γενικά. Δηλαδή και αυτό είναι που κέρδισα από την ψυχοθεραπεία, ότι έμαθα να είμαι καλός ακροατής. Καλός ομιλητής, γιατί ξέρεις, συνήθως στην ψυχοθεραπεία μαθαίνεις και μιλάς. Αυτό που έχεις μέσα σου δεν το φέρνεις πια. Θέλω να πω ότι οι κρίσεις πανικού σταμάτησαν. Από τότε ναι, βέβαια. Αρχικά με φαρμακευτική αγωγή ήταν πολύ βαριά η περίπτωσή μου. Τι πάθαινες δηλαδή, ρε Κώστα? Καλά, εκτός από τα κλασικά που έχουν περάσει όλοι όσοι έχουν περάσει κρίση πανικού, ότι πνίγεσαι, νιώθεις ταχυκαρδία, νομίζω ότι θα πεθάνεις το επόμενο λεπτό, πας στο νοσοκομείο, δεν έχεις τίποτα, απλά ηρεμείς και σε λίγο φεύγεις από το νοσοκομείο, συνεχίζεται η ζωή σου και ξανά έρχεται αυτό. Εγώ είχα φτάσει σε ένα σημείο να καθυλωθώ στο κρεβάτι για 2 μέρες. Δηλαδή είχα φτάσει, με είχε χτυπήσει τόσο πολύ μέσα μου όλο αυτό που. Θυμάμαι ότι ήμουν στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω σχεδόν. Την αφορμή για αυτό το επεισόδιο τη θυμάσαι? Αφορμή όχι, δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν υπήρχε αφορμή. Απλά... Ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που καθόσουν ήταν... σε πιάνανε κρίση. Ήτανε από όταν ξεκίνησε η πρώτη κρίση πανικού, έγινε η δεύτερη, η τρίτη και η τρίτη ήταν η χειρότερη, αυτή που σου λέω. Δηλαδή ήταν ένα διάστημα στο οποίο ζούσα με αυτό. Ζούσα με φοβερούς μονοκεφάλους, ζούσα με ταχυκαρδίες, ζούσα με το να φοβάμαι. Μου δημιούργησε κλειστοφοβία, μου δημιούργησε αγοραφοβία. Πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά ευτυχώς, όταν πια έφτασα στο σημείο, σου λέω, να είμαι μηδέν. Στο μηδέν, τότε πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε φαρμακευτική αγωγή, η οποία με βοήθησε για να μπορέσω να Να γίνεις λειτουργικός. Να γίνω λειτουργικός και να αρχίσω να δραστηριοποιούμε και πάλι. Και στη συνέχεια, φυσικά, με την ψυχοθεραπεία που κράτησε 4 χρόνια και εκεί πιάσαμε το κουβάρι όλο και. Με τη μαμά οι σχέσεις ήταν καλύτερες από τον μπαμπά? Η μαμά είναι ηρωίδα. Είναι. Μη μου λες για τη μαμά τίποτα. Α, παιδί της μαμάς, ναι. Κλασικό για ένα γιο. Εντάξει, και κλασικό για ένα γιο. Και εγώ, επειδή ουσιαστικά έχω μεγαλώσει με τη μητέρα μου, δηλαδή ο πατέρας με τα καράβια, ξέρεις. Η μητέρα είναι ηρωίδα και πραγματικά τη βγάζω το καπέλο για το πώς μπόρεσε να μας μεγαλώσει και εμένα και την αδερφή μου έτσι. Ξέρω ότι έχεις και πάρα πολύ καλές σχέσεις με την αδελφή σου, η οποία είναι πάρα πολύ γλυκιά και πολύ όμορφη. Ναι, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Ξέρεις τι, ως διαμαγείας, κάποια στιγμή, από όταν έλυσα το θέμα με τον πατέρα μου, ομαλοποιήθηκαν τα πάντα στην οικογένεια. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό, αλλά νιώθω ότι από τότε. Είμαστε όλοι μια γροθιά.
κάτι που δεν ήμασταν πριν. Έχεις δηλώσει ότι δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να γίνουν γονείς. Το πιστεύεις αυτό και για τον εαυτό σου? Ναι, φυσικά. Φυσικά το πιστεύω. Καταρχάς πιστεύω ότι όποιος δεν είναι κατάλληλος να γίνει γονέας, καλύτερα να μην γίνει από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο και να ταλαιπωρηθεί το παιδί. Νομίζω ότι όλοι μας μέσα μας κάποια στιγμή νιώθουμε αν είμαστε υπεύθυνοι, κατάλληλος, όριμος για να κάνεις ένα παιδί και να προσφέρεις το παιδί όσα θες να το προσφέρεις. Εγώ νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω ένα παιδί όπως θα έπρεπε να το μεγαλώσω. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν νιώθω έτοιμος να κάνω παιδί. Δηλαδή δεν είναι μέσα, ρε παιδί μου, στην κοσμοθεωρία μου αυτή τη στιγμή το ότι θα ήθελα η συνθήκη της ζωής μου να έχει ένα παιδί. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ υπεύθυνος για να έχεις ένα παιδί. Και εγώ νομίζω ότι ακόμα. Και αν δεν είσαι, πρέπει να γίνεις. Αυτό, και αν δεν είσαι, πρέπει να γίνεις. Και εγώ νομίζω ότι ακόμα έχω να βρω πολλά πράγματα με τον εαυτό μου για να μπορέσω να είμαι έτοιμος να. Τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Τι να σου πω, ρε Λεωνόρα. Πώς νιώθεις? Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ξέρει αν τα έχει καλά με τον εαυτό του ή όχι. Περνάς καλά με τον εαυτό σου? Δηλαδή, μπορείς να κάτσεις ένα βράδυ μέσα μόνος σου, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να πιεις ένα ποτήρι κρασί, να δεις τηλεόραση, να περάσεις Χριστούγεννα μόνος σου, να πας ένα ταξίδι μόνος σου. Κοίτα να δεις. Παλιότερα νόμιζα ότι αν κάτσω μόνος μου. Θα τρελαθώ. Ότι είμαι τρελός, ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να βγω έξω μόνος μου, ότι δεν γίνεται να ταξιδέψω μόνος μου, ότι δεν γίνεται να πάω να φάω μόνος μου. Δηλαδή, θεωρούσα ότι θα με δείχνουν και θα λένε «Κοίτα, ο καημένος είναι μόνος του». Στην πορεία των χρόνων έχω καταλήξει το ότι η ηρεμία που σου προκαλεί το να είσαι με τον εαυτό σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Και νομίζω ότι πλέον, επειδή είμαι και άνθρωπος της συντροφικότητας, δεν είναι ότι είμαι άνθρωπος της μοναχικότητας, αλλά θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, νομίζω ότι το να περνάω στιγμές με τον εαυτό μου και χρόνο με τον εαυτό μου είναι κάτι το οποίο δεν αφήνω κανένα να μου το πάρει. Είσαι άνθρωπος συντροφικότητας στον τομέα των συναισθηματικών σχέσεων και γενικότερα των φιλικών? Δηλαδή, ρε παιδί μου, είσαι άνθρωπος των μακροχρόνιων σχέσεων ή νιώθεις ότι βαριέσαι εύκολα? Εγώ έχω, και το ξέρεις και πολύ καλά, φίλους και φίλες οι οποίοι τους έχω από το σχολείο. Δηλαδή, οι κολλητές μου και οι κολλητοί μου φίλοι είναι από το σχολείο και από το πανεπιστήμιο. Στις συναισθηματικές σου είσαι σχεσάκιας ή... Κοίτα να δεις. Η πορεία της ζωής μου έχει δείξει ότι είμαι σχεσάκιας. Αλλά και δεν είμαι παράλληλα. Πώς να το εξηγήσω τώρα αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία μου ότι ξέρεις ότι εγώ είμαι σκεσάκιας, αλλά πώς προκύπτει και είμαι σκεσάκιας δεν ξέρω. Για πρώτη φορά στα χρονικά, να ξέρεις, δεν ανοίγει εύκολα το ακουστικό. Το ακουστικό δεν ανοίγει εύκολα. Είναι στο ακουστικό, έχει σημασία. Ο αρχισυντάκτης μου. Μου λέει, είναι άπιστος. Είσαι άπιστος. Κάτι θα ξέρει ο αρχισυντάκτης για να ρωτάει αυτή την ερώτηση. Μήπως είναι και αυτός, αυτό εννοώ. Να, έχω υπάρξει άπιστος, παιδί μου. Δεν είναι. Εντάξει, προφανώς έχω υπάρξει άπιστος. Δηλαδή δεν είναι ότι. Το είπες, τουλάχιστον είναι ειλικρινής άπιστος ή όχι? Κάποια στιγμή το είπα, ναι. Δεν ήμουν ειλικρινής από την αρχή. Αν πιστεύω ότι πρέπει να λέγεται. Ή πιστεύεις ότι μπορεί και να σώζεται, είσαι τις φιλοσοφίες του κέρατο που δεν μαθεύτηκε και κέρατο που δεν έγινε? Και αφού δεν μαθεύτηκε, δεν έγινε, ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά έχει γίνει μέσα, αυτό, το ξέρεις εσύ. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό νομίζω ότι δημιουργεί σκιές ούτως ή άλλως στη σχέση. Δηλαδή, από την άλλη, ο καθένας ορίζει τη σχέση του όπως θέλει μαζί με τον άλλο άνθρωπο με τον οποίο είναι μαζί. Εξαρτάται το πώς είναι δομημένη η σχέση. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι ο άλλος σου έχει πει ότι εγώ θέλω να το ξέρω. Αν δεν του το πεις, τότε θα κάνεις μεγάλο φάουλ. Mm-hmm. Αν ξέρεις ότι ο άλλος σου έχει πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να ξέρω αν κάνεις κάτι, μπορεί να είναι η κακιά στιγμή, δεν το λες. Εξαρτάται το πώς είναι, ρε παιδί μου, δομημένη. Καλά, και εσείς, άμα έχετε πληροφορία ότι θέλει να το ξέρει, μη του το πείτε, γιατί μερικές φορές είστε παγίδα. Το έχω κάνει. Άρα είναι παγίδα. Το έχω κάνει. Έτσι. Ο άλλος το παίζει υπερκούλ, εγώ θέλω να το ξέρω, και με το που το λες, γίνεται το έλα να δεις. Εγώ ξέρεις πως έχω μάθει ότι με έχουν κερατώσει. Α, έχεις περάσει και από τον αντίπαλο. Εννοείται. Όλα έχουν περάσει. Για λέγε. Το έχω μάθει εκ των υστέρων. Ναι, καλά, όλοι εκ των υστέρων. Όχι, συναντώντας το τρίτο πρόσωπο. Και πώς αντέδρασες? Είχε περάσει μετά, ρε παιδί μου, ήταν πολύ μετά. Αλλά... Α, ήταν, είχε χωρίσει. Ναι, εκ των υστέρων. Αυτό εννοώ εκ των υστέρων, μετά τη σχέση. Πήρες τηλέφωνο να το πεις, ότι το έμαθες? Όχι. Δεν με ενδιέφερε. Επειδή γινόταν και μέσα στο σπίτι που μέναμε. Χοντρό. Πολύ χοντρό. Δεν υπήρχε λόγος καν να ξανασχοληθώ. Άρα είσαι γεσάκιας. Έχει συγκατοικήσει κιόλας. Ναι, έχει τύχει, σου λέω. Δεν ξέρω πώς, αλλά έχει τύχει. Θα ξανατύχει?
Τυχαίνει. Μπορεί και να τυχαίνει. Όταν κάνεις ερωτήσεις στους καλεσμένους για την προσωπική του ζωή, έρχεσαι σε αμηχανία. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα ρωτήσω και πολύ. Όταν σε ρωτάνε, σ' αρέσει. Δεν με ενοχλεί. Δεν... Πραγματικά σου μιλάω. Επειδή ξέρω ότι ό,τι θέλω να απαντήσω, θα απαντήσω. Ούτως ή άλλως, τι θα μου βάλεις το κεφάλι, το πιστόλι στον πρόταφο. Πώς βλέπεις λιγάκι τα πράγματα στην τηλεόραση. Φέτος νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ούτως ή άλλως. Το ενθαρρυντικό είναι το ότι έχει ξεκινήσει μετά από πολλά χρόνια αδράνειας η τηλεόραση να έχει πάρα πολλές παραγωγές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και ο κόσμος έχει δουλειά και οι τηλεθεατές έχουν πολλές επιλογές να δούνε και πραγματικά αυτό που έχουν το τηλεκοντρόλ στο χέρι τους μετράει. Απλά νομίζω ότι κάπου έχει μπουκώσει πολύ το πράγμα. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι πλέον είναι όλες οι ζώνες τόσο γεμάτες που αναγκαστικά, δηλαδή, είναι σαν να αναγκάζεις και τον τηλεθεατή να μην δει κάτι που θα ήθελε να δει. Είσαι νουμεράκια, στα κοιτάς. Είναι από τα πρώτα πράγματα που κοιτάς όταν ξυπνάς. Ναι, δεν ξυπνάω για να τα δω, αλλά όταν ξυπνάω, φυσικά και θα τα δω. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην τηλεόραση που λέει ότι κάνω εκπομπή και δεν βλέπω τα νούμερα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί αυτός ο οποίος δεν επομίζεται 100% την επιτυχία άρα και την αποτυχία, μπορεί να σου λέει εντάξει, δεν είναι δικό μου θέμα. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Εγώ ποτέ δεν λέω δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ στενοχωριέμαι το ίδιο και χαίρομαι το ίδιο όταν πηγαίνει καλά η εκπομπή και όταν δεν πηγαίνει καλά η εκπομπή. Ευτυχώς φέτος τουλάχιστον. Πάτε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει τύχει να μην πάτε πηγαίνουμε καλά. Πάτε πάρα πολύ καλά. Να χτυπήσω ξύλο. Αλλά ρε παιδί μου, όντως τη μεγαλύτερη ευθύνη της εκπομπής την έχει η Ναταλία, δεν το συζητάμε. Αλλά ακόμα και που σκέφτομαι ότι η Ναταλία τώρα μπορεί να έχει δει κάτι που τη στεναχωρεί στα νούμερα, θα στεναχωρηθώ κι εγώ. Τι εκπομπή θα θέλεις να κάνεις, αν ξέρεις, αποφάσιζες κάποια στιγμή ότι θέλεις να κάνεις ένα άλλο βήμα, να το έχεις οργανώσει, να το έχεις στήσει. Σου είπα κάτι το οποίο ρε παιδί μου έχει infotainment. Δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι ποιο νιώθεις ότι είναι το στυλ που σε αντιπροσωπεύει. Ποικίλης ύλης, μονοθεματική, συνεντεύξεις, τηλεπαιχνίδι, παραδοσιακό πρωινάδικο. Ποικίλης ύλης εκπομπή θα μπορούσα να υπηρετήσω και τηλεπαιχνίδι θα μου άρεσε. Τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Γνώσεων. Θα μου άρεσε. Πολύ. Θα μου άρεσε δηλαδή να παρουσιάζω ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, έχω μέσα μου αυτό το συνεντεύξεων που θέλω να κάνω συνεντεύξεις. Δηλαδή θα μου λείψει. Αν παράδειγμα, ας πούμε, παρουσιάζα ποτέ ένα τηλεπαιχνίδι. Θα κάνεις συνεντεύξεις στον καλεσμένο. Θα έκανα στους καλεσμένους συνεντεύξεις. Ναι, ναι δηλαδή, μια χαρά, ωραία θα ήταν. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να το βγάλω αυτό από μέσα μου. Δελτίο ειδήσεων θα κάνεις ποτέ. Ξανά εννοείς. Κάποια στιγμή ίσως ναι, και να έκανα. Αν κάποιος θέλει να συζητήσει μαζί μου, να ξαναγυρίσω στις ειδήσεις και τα λοιπά, θα το σκεφτόμουν. Απλά τώρα δεν είναι η φάση μου, νομίζω, να γυρίσω στις ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να πέρασες όμορφα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πάντα μαζί σου περνάω όμορφα, το ξέρεις. Και πραγματικά χαίρομαι που είμαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί πραγματικά μας είχε λείψει αυτή η εκπομπή και χαίρομαι που είμαι καλεσμένος ξανά στα μεσάνυχτα. Σε εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι αν κάνεις και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε στην τροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε καλά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, καλή σας ξεκούραση.